Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Σε όλους. Μετρόπολης ακούτε 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Της Κακομήρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θαράς Καραμπάκα στο Πορτάξον, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στο μικρόφωνο, στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια του αυτοκινήτου. Τηλεφωνείτε στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Αδερφοί Κωνσταντινίδη, για διαγραφή στο 18133. .955 γίνεται το μήνυμα στο 54340, Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε, ειδικότερα εσείς από το εξωτερικό. Μην ξεχνάτε ότι μπαίνετε στο www.metrosport.gr, εκεί όπου υπάρχει ειδική φόρμουλα για να συμπληρώσετε, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για τα ψώνια της χρονιάς. Ένας σούπερ διαγωνισμός από το Μετρόπολης 95,5, όπου δεν θα πληρώσει ούτε ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Δύο φίλοι ακροατές θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν τα ψώνια της χρονιάς από το Μετρόπολης 95,5. Καθημερινά 9 και 20, 11 και 20, 1 και 20, 3 και 20, 5 και 20, 7 και 20 και 8 και 20, τα ονόματα τυχερών ακροατών ανακοινώνονται στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Αυτομάτως έχετε την ευκαιρία να βγείτε στον αέρα εντός 30 λεπτών και από τη στιγμή που κλειδώνετε που βγαίνετε στον αέρα, κλειδώνετε τη συμμετοχή σας για να είστε εσείς αυτός ο οποίος θα κερδίσει τα ψώνια της χρονιάς από τα σούπερ μάρκετ όλα, όχι το σούπερ μάρκετ,
4 τον αριθμό. Ιατρού Γωγούς 59 Σταυρούπολη. Αλεξάνδρου Σταύρου 20 Χαριλάου. Αναξιμένους 26 και Δωρηλαίου στην Κάτω Τούμπα και Εθνικής Αντιστάσεως 16 στην περιοχή της Καλαμαριάς. Λοιπόν, και τελευταία, όταν λέω τελευταία, καθώς όσοι δεν προλάβετε θα πρέπει μετά να αγοράσετε είτε από το καζίνο, είτε από τα public, είτε από τα ticket services, έχω 15 διπλές προσκλήσεις για 15 φίλους του ΠΑΟΚ. Η πρώτη 15 από τώρα που θα στείλετε ΑΜΗ3, αφήνετε κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ και το ονοματεπώνυμό σας, εξασφαλίζετε διπλή πρόσκληση για να δείτε στην τελειότερη αίθουσα, την καλύτερη αίθουσα με τον καταπληκτικότερο ήχο και την τελειότερη εικόνα, Dolby Surround, στο Ritzy Casino, τον αγώνα της Λάρισας με τον ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ κατά πάσα πιθανότητα κλειδώνει τον τίτλο του πρωταθλητή. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, μια δική μας κερκίδα που συνηθίζει το Μετρόπολης 95,5 σε συνεργασία με το Ritzy Casino. ΑΜΗ3 κενό, ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Πριν πάμε στα θέματα μας, να πω ότι μπορείτε να έρθείτε στο stand του Μετρόπολης στο περίπτερο 3 Sport Expo. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου, μπες στην κλήρωση και έρθισε πλούσια δώρα από Τετάρτη 10 Απριλίου έως και Σάββατο 13 Απριλίου. Από τις 9 μέχρι τις 8 το βράδυ σε περιμένουμε στο περίπτερο του Μετρόπολης 95,5 στην Sport Expo για να ζήσεις μία μοναδική εμπειρία. Γνώρισε από κοντά τους παραγωγούς του Μετρόπολης ή ελίτ αθλητές και πάρε μέρος στο σούπερ διαγωνισμό με έπαθλο, πλούσια δώρα. Θα είμαστε όλοι εκεί. Με Champions League χτες, με την Liverpool από ό,τι δείχνει να κλειδώνει τη μία από τις τέσσερις θέσεις, αν και στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν μπορεί να λες τίποτα με τα βεβαιότητος για την επόμενη φάση του θεσμού, μετά την νίκη με καθαρό σκορ απέναντι στην Πόρτο, με την Τότεναμ να κάνει την σε εισαγωγικά μίνι έκπληξη, να κερδίζει 1-0 την Manchester City στο νέο της γήπεδο, με πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα, με τη Metro Sport να έχει σήμερα ένα σωρό θέματα με τα ραντεβού στα Τέμπη για τα επινίκια αφιερωμένα στη μνήμη στα αδικοχαμένα παιδιά του ΠΑΟΚ στο μνημείο των Τεμπών, με νοκάουτ των Ακπόμ και των Μπίσεσβαρ, με ενοχλής των Ζαμπά. Ακούσατε πριν νωρίτερα, φαντάζομαι, από τον Γιώργο Μπούζο και το επιτελείο του, Στράντζαλη, Μπασβαρέλα και όλους τους υπόλοιπους, για το τι ακριβώς συμβαίνει. Διαβάζετε για το πώς πήρε ο Σάββας Παντελίδης και τι έχει να πει για το παιχνίδι με το Παναθηναϊκό και την είδα με τον Παναθηναϊκό, όπως και για το επερχόμενο, αυτό το οποίο έρχεται κόντρα στον Ατρόμητο και θα κρίνει κατά 99% το ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα κατακτήσει την τέταρτη θέση, ποιος θα βγει πέμπτος, ποιος τέταρτος, αλλά οφείλει ο Άρης να την κλειδώσει τη θέση, καθώς η διαφορά που τον χωρίζει από τον Παναθηναϊκό, άσχετα με το αν ο Άρης έχει δείξει καλύτερη εικόνα ομάδας, είναι 5 βαθμοί. 3 αγώνες ξέρω ότι είναι πολύ για να καλυφθεί αυτή η διαφορά, ότι θα πρέπει ο Άρης να είναι ιδανικός αυτόχειρας, αλλά τα πάντα έχουμε δει, θα πρέπει να τα καταφέρει. Λοιπόν, μπορεί να πει κάποιος ότι ό,τι και να κάνει, Παναθηναϊκός τιμωρημένος είναι. Αυτά να σας βάλουν σε σκέψεις. Το λέω για τα περίεργα, διαστραμμένα και πονηρά μυαλά. Τι κάνεις, Κωστή? Μυαλό, πονηρό, διαστραμμένο. Λέω ότι ο Άρης, τι έκανε, θεωρητικά, ναι, θέλει, ρε παιδί μου, να εξασφαλίσει την πέμπτη ή τέταρτη θέση. Ποιος? Αλλά τι? Λέω και να τον περάσει ο Παναθηναϊκός, δεν χάνει την ευρώ. Πόσους βαθμούς έχει από τον Παναθηναϊκό, Νίκολα? 5. Δεν προλαβαίνει να τον περάσει. Ένα αυτό. Αλλά και να τον περάσει ο Παναθηναϊκός, αφού είναι τιμωρημένο. Δεν προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει. Πάμε πάλι. Αφού είναι τιμωρημένο. Άντε πάλι τα ίδια. Ναι, θα περάσει ο Άρης. Ωραία. Εντάξει, ωραία.
αυτό να βάζει σε πολλές σκέψεις τον κόσμο, το λέω και για τα στοιχήματα και οτιδήποτε, για οποιαδήποτε και ενδεχόμενη χαλαρότητα. Ναι. Αυτό, τίποτα άλλο. Ποιος αξίζει να βγει, ο Ατρόμητος σίγουρα, ή ο Άρης? Σίγουρα ο Ατρόμητος, σίγουρα και ο Άρης. Ρε πλάκα, κάνεις τέταρτος, ποιος έχει αξίζει να βγει? Τέταρτο δεν θέλω, ρε φίλε, να πω. Εγώ έκανα ψηφοφορία στη Μαρμίτα. 60-40 ο Ατρόμητος. Πάω ξύδι ψηφίζανε. Δεν νομίζω ότι ο παράδοσος. Τη Μαρμίτα τη βλέπουν όλοι σε όλη την Ελλάδα. Ναι, δεν είναι τοπικό. Δεν αμφισβήτησα ούτε την ικανότητα. Αμφισβητάς. Λέω. Τι άλλο πράγμα. Τι λέω. Μάλλον παοξίδες είναι, ναι, αυτοί, ναι, οι οποίοι θέλαν να πικάρουν τους Αδιανούς. Ναι. Και εσύ τι λες δηλαδή που δεν είσαι παοξίδες? Ποιος αξίζει να βγει, ο Ατρόμητος ή ο Άρης τέταρτος? Κοίταξε. Ποιο ισορροπημένη χρονιά. Για λέξη θέλω να πει, Ατρόμητος ή Άρης? Είναι δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη ερώτηση είναι. Πραγματικά. Πανεύκολη ερώτηση. Γιατί ο Ατρόμητος δεν ήταν αυτός που ήταν πέρσι? Έχεις απάντηση, ναι ή όχι? Απαντά. Ναι, Ατρόμητος ή ο Άρης? Πρέπει να πάρει την τέταρτη θέση, βάση απόδοσης. Θα παίξει ρόλο και αυτό το παιχνίδι. Άντε πάλι τέλει. Αν ο Ατρόμητος δεν χάσει, ναι, θα πω ότι ο Ατρόμητος. Απλά και όμορφο. Ναι. Και άμα ο Ατρόμητος έχει τρία δοκάρια και χάσει ένα μηδέν. Πάλι θα πω ο Ατρόμητος. Τώρα δεν έχεις να πεις, μέχρι τώρα ποιος είναι? Όχι, θα δω και το. Έχει μια νίκη ο Ατρόμητος. Επειδή ο Άρης έχει κάνει ένα γύρο πάρα πολύ καλό. Τι δημοσιοσχετίστες είναι αυτοί, ρε φίλε? Ποια είναι η δημόσια? Ρε Στεφάνη, στον τάφο σου το βρώμικο δεν θα στείλει κανένας. Δεν θέλω. Πες την άποψή σου. Τι θα με νοιάζει λοιπόν, εμένα? Λοιπόν, ο Ατρόμητος. Τα Στεφάνια με νοιάζουν μετά. Ναι. Είσαι τόσο κεφάλας. Θες τώρα να τα φας τα Στεφάνια? Αυτό είναι. Ρε, αν πεθάνω, τι με νοιάζει? Η ψυχούλα σου, ο Ιησούς. Η ψυχή με νοιάζει. Σε νοιάζει ο Ιησούς. Πού θα πάει? Η ψυχή μου με νοιάζει. Τα Στεφάνια τι θα τα κάνω? Μη σώσει και μου φέρτε Στεφάνι. Πλάκα μου κάνει. Δεν θα σε φέρουμε, μη στεναχωρείς. Τίποτα. Εντάξει. Βρείτε ένα παιδί το οποίο έχει ανάγκη και δώστε το ίδιο και εκεί. Ναι. Σε μένα. Στην ψυχή σου. Στον παλιόγερο θα φέρει Στεφάνι, τι θα το κάνει. Ξέρει, θα πεθάνει γέρο. Μπορεί να φύγει τώρα. Τώρα τι είμαι, γέρο. Μια χαρά, θα πούνε, νέο άνθρωπο είχε χρόνια μπροστά του. Λοιπόν, Ατρόμητος δικαιούται, άλλα θέματα. Πάνε. Ο Ατρόμητος για σένα, εγώ είπα, θα κρίνει και αυτό το παιχνίδι. Είδες μπάλα χθες. Ας τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος καλύτερη ομάδα έχει. Καλύτερους παράγοντες έχει. Κόσμο δεν έχει. Το μόνο που του λείπει το Ατρόμητο έναντι του Άρη είναι ο κόσμος. Δεν έχει ανθρώπους οι οποίοι να ασχοληθούν με το μάρκετινγκ. Αν δεν έχουν. Ανθρώπους να τους έχει να ασχοληθούν με το ποδοσφαιρικό, ξέρει να έχει ο Σπανός. Ναι. Ανθρώπους που να προσελκύουν κοινό δεν έχει. Όχι. Θα έπρεπε να έχει. Θα έπρεπε να έχει. Θα πρέπει να κάνει πρόμο για την ομάδα του, ναι, προκειμένου να προσελκύει τον κόσμο. Το Χαζιαβάτη να βγαίνει με τα μάτια. Δεν κάνει το. Όχι, ρε φίλε, θα σου πω γιατί θα κάνει. Τι να κάνει. Δεν κατάλαβα. Α, σου δώσουμε τζάμπα ιδέες. Α, θες λεφτά. Δεν κατάλαβα. Εννοείται, φυσικά. Μετάξε, ρε, αυτό πληρώνω. Αφού λεφτά θα πάρει. Κύριε Σπάνε, πάρτε το στις δημόσιες σχέσεις, θα σας πει ποτέ. Για να μετακομίσω εγώ που πολύ φίλε ή να αλλάξω πολύ ή να γίνει αυτό, δεν είναι τζάμπα. Ναι. Άστα, κύριε, ναι, Γρηγόρη, ναι. Αυτά δεν είναι τζάμπα. Όλοι στα λόγια θέλουν. Θα σε πληρώσει. Μόλις πει την τιμή, αλλάζουν την αισθητή. Μια Αθήνα 5 εκατομμύρια, πει εσένα να έρθει να κάνει δημόσια σχέση. Είπα... Καλά, καλά, καλά. Αυτό πρωτάθλημα. Ναι, όχι, εν μέσω πλήρη σαφώ, ναι. Μπάλα είδε. Γιατί αλλάζει κουβέντα. Ρε, μπάλα είδε. Λοιπόν, εσύ σου αρέσει να ιντρικάρει Αριανού και να μηδενεί Ηρακλειδή. Εντάξει, ακούγεσαι. Τι έγινε στο δικαστήριο με του Ηρακλειδή που κατηγορήθηκαν? Βγήκε απόφαση. Δεν ξέρω, δεν έχει βγει ακόμα απόφαση. Τι δεν ξέρει, αυτοί οι Ηρακλειδείς που εμπλέκονται στο θάνατο του Παοξή ήταν. Δεν ξέρω. Ξέρεις απόφαση, ναι ή όχι? Ο Μπούζος ξέρει, είπε. Όχι. Όχι. Ωραία. Όχι. Όποια απόφαση και αν πάρει. Τι κάνει, τι ρεπορτάζ κάνει? Απολύτως σεβαστή. Απολύτως σεβαστή. Γίνεται, έχει διαδικασία ακόμα. Ακόμα έχει. Άρα δεν έχουμε απόφαση. Για την είδηση που σε έβγαλα χθες το βράδυ και λιδόρησε κατευθείαν γιατί. Ποια ήταν η είδηση που λιδόρησε εγώ χθες το βράδυ? Ποια ήταν? Τι σε έβγαλα χθες το βράδυ και αμέσως σχολιάστα μας πει τίποτα για φέτος? Άδικη κρίθηκε από το δικαστή, ναι, η απόφαση για τον υποβασμό του Ηρακλή του 2011. Ποιος είναι ο δικαστής αυτός? Το ανώτερο δικαστήριο. Ας το πάρει, το βάλει αλφαθρική. Το ρωτάω δικαστή. Το εξής τώρα. Oh. Εγώ έχω κάνει 8 χρόνια φυλακή. Ναι. Και μου λες μετά από το 8 χρόνια πιάσαμε τον πραγματικό δολοφόνο. Ναι. Είσαι αθώος. Παίρνεις λεφτά. Πώς με ξεπληρώνεις αυτό το σε πράγμα? Σε δίνει λεφτά το κράτος. Ρωτάω κάτι. Παίρνεις αποζημίωση. Άκου να δεις. Ναι. Σας είπα για το 80, σας είπα για το 80, για το 80 καλά, για το 11, ναι, σας είπα και για το 17. Πάντα δικαιώνομαι. Ρωτάω λοιπόν. Αυτά πήρατε, ρε, έτσι είπα άλλος. Ποια είπε τι πήραμε, καταδικάστηκε από αυτό. Πήρατε 500.000 ευρώ δολοφονία. Ποιος πήρε 500.000. Έτσι λέγα στην τρύπα. Αποδείχνει τώρα, λέει, ότι αθώνεσαι. Ρωτάω, πώς θα με δικαιώσεις? Τι πώς θα σε δικαιώσεις? Με ποιο τρόπο θα με δικαιώσεις? Ηθικά δικαιώθηκες. Ποια ηθική δικαίωση, να τυχαίσω εγώ την ηθική? Μη. Αυτό που αυτό που ακούτε, ρε. Μη. Τι να την κάνω εγώ την ηθική δικαίωση? Θα κλείσει καμιά αρτηρία, μη. Το όνειρό σας ήταν να με βλέπετε να πέφτω, να πέφτω. Ορίστε. Παράτυπη και παράνομη η απόφαση του υποβασμού του Ηρακλή. Τι πρέπει να γίνει τώρα?
Τώρα. Ρωτάω εσένα. Ναι. Στα παντελόνια που φοράς τώρα τι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει. Να σε βάλουν άλλο εθνική. Κανονικά. Αφού ο δικαστής είπε. Τα λεφτά που έχασα. Ποια λεφτά. Για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Θα ισοσκεληθούν με τα λεφτά που έφερε. Όχι, ρε φίλε. Ναι. Θα πρέπει να αναλάβουν αυτοί που πήραν την απόφαση. Να βγάλουν μια απόφαση. Ποιοι έχουν να παίρνουνε. Ναι. Κατσαμπής. Πάρτα. Εκεί εσύ. Εγώ αναφέρω τυχαία ονόματα. Κοφίδης. Ναι, εκεί εσύ. Αθανασιάδης. Τζιάρης. Ναι. Όπως και αν λέγεται, ναι. Έχετε να παίρνετε και τα χρήματα αυτά. Πάρτε τα. Τελείωσε. Να αποζημιωθούν. Μάλιστα. 50, 100 και να αποζημιωθούν. Πάρει τηλέφωνο το δικαστήριο. Και να πάρει και μια 50 ο Ηρακλής. Ναι. Εντάξει, σαν ηθική βλάβη. Τι 50. Μια 50 εκατομμύρια. Να αναλάβουν οι Ηρακλειδείς που έχουν οικονομική ευρωστία να πάρουν δρόμο από εκεί μέσα. Ναι. Όλα τα κοπρόσκυλα από εκεί μέσα. Γρηγόρη, εντάξει, και να πάνε άνθρωποι ασχημονής. Οι οποίοι έχουν χρήματα και να κρατάνε την ομάδα. Ασχημονής. Να την έχουν την ομάδα όπως λοιπόν, πρέπει. Άκου τα εγώ πηγή. Προκαλώ οποιονδήποτε, ό,τι ομάδα και αν υποστηρίζει, να μου πει τώρα ναι. Μετά από αυτό το έγκλημα το οποίο έγινε, την απόφαση έκτρωμα. Ναι. Την εξαφάνιση του Ηρακλή με νόμους οι οποίοι ήταν με αποφάσεις οι οποίες κηρύχθηκαν παράνομες. Εντάξει, εντάξει. Ποια πρέπει να είναι η επόμενη μέρα. Να μας πει ο κόσμος. Εσύ είπες τη γνώμη σου. Τι, Αλφα Εθνική. Και τι άλλο. Τίποτα. Από πληρωμή όλων όσων έχουν να παίρνουνε. Τι έχω να πω, πάλι αυτά. Όχι πάλι, θα τους πληρώσεις. Ποιος τους πληρώσει. Εγώ με τον εργαζόμενο είμαι. Γιατί... Δεν κατάλαβες. Θα τον πληρώσεις. Κάτσε. Όχι να μιλήσουμε μόνο για ψηφοθυρία. Θα πληρώσεις και αυτό που εκλαμβάνει. Παράνομα, δεν τον έκανες. Άρα έχασα κέρδη. Όσα επονδύων δηλαδή που φάγατε τα λεφτά πρέπει να τα πληρώσω και αυτά. Και αυτά! Α, και αυτά. Και να βάλει μέσα αυτούς που κάναν τα έσχη. Καλά, κάτσε να βάλει μέσα αυτούς που πλακώσαν το παιδάκι και εσύ. Αν πλακώσαν το παιδάκι, όχι ναι. Μέσα. Μη. Στην Κρεμάλα. Μη, Γρηγόρη. Ηρακλειδέα στην Κρεμάλα, στην Τούμπα, στο κέντρο του γηπέδου. Να τον πάρουν το κεφάλι, σαν στους Ισλαμιστές. Να τον αποκεφαλίσουν. Έχει σαλτάρει. Αν σκοτώσαν άνθρωπο, ει θάνατον. Αυτή πρέπει να είναι η απόφαση. Χαλάρωσε λίγο. Τι σημασία έχει και ομάδα είναι. Κάτσε τώρα να σου πω τα νέα. Σου λέω. Κάτσε. Λοιπόν. Τι κάνανε, σκοτώσανε. Μύρε Γρηγόρη. Εις θάνατο. Εντάξει Γρηγόρη. Για τα κολόπανα και τις ομάδες. Μύρε Γρηγόρη. Τι λέτε. Ρε. Μην ασχημονείς ρε Γρηγόρη. Πιες λίγο νερό. Κλούς, κλούς, κλούς. Λοιπόν, κοίτα τώρα τι γίνεται. Ο Λουκίνας δεν τα βρήκε με τον Ηρακλή. Ψέματα λένε. Σου δώσω μια πληροφορία. Στο Πλατανιάς Κέρκυρα. Μίλησε ο Πασάς με τον Λουκίνα και λέει ο Λουκίνας στον Πασά γράφεται και λέτε λέει αηδίες. Δεν τα βρήκαμε κανέναν. Περιμένω λέει να πληρωθώ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η Επιτροπή Επιτήρησης δεν παίρνει αδειοδότηση ο Ηρακλής. Πας και μείον 4. Είναι μια νέα πληροφορία. Η άλλη πληροφορία είναι ότι τον Πασά το χρωστάνε ένα καρό λεφτά. Του είπαν θα σε δίνουμε 1000 ευρώ το μήνα. Δεν υπάρχει χρήματα για τον Πασά. Και επίσης. Δεν δώσανε φράγκο το Σάββα Παντελίδη. Αυτά πρέπει να τα πληρώσει με συγχωρείς αυτοί που ρίξαν τον Ηρακλή. Ποιοι δεν δώσαν λεφτά στο Σάββα. 35.000 ευρώ. Ποιοι ονόματα έχουνε. Τι ονόματα, πάει Ηρακλής. Ποιοι ονόματα έχουνε. Ποιος ήταν, δεν υπάρχει πρόεδρος. Ποιος ήταν πρόεδρος. Ποιος είναι. Ναι. Καγιούλης. Ποιος δεν ξέρω. Κυκλοφορεί ελεύθερος. Γιατί. Δεν ξέρω. Παπαθανασάκης κυκλοφορεί. Γιατί. Λοιπόν, πάει Ηρακλής. Σάββας Παντελίδης 35.000 ευρώ. Δεν πήρε ούτε ένα ευρώ. Πασάς και Λουκίνας. Σε ρίχνουν κατηγορία. Πας μείον 4. Λοιπόν, άσε τώρα τι θα έπρεπε να γίνει και τι έκανε ο δικαστής. Σήμερα τι γίνεται. Άσε τι θα έπρεπε να γίνει και τι. Αυτή η ιστορία. Υπάρχει μια σειρά. Βράς τη σειρά. Προηγήθηκε αυτού το έγκλημα του 11. Βράς το 11, πάει το 11. Αν εμένα με κόψεις χέρια και πόδια. Ναι, ναι. Θα μου μιλάς τι έκανα μετά. Ναι, ναι. Εμπλοκισμένος. Δεν μου λες, όταν έπρεπε. Λάκαρε. Πριν πέσει ο Ηρακλής να το ρίξουν, είχε χρέη. Είχε. Ποιος γιατί είχε. Τον έριξε κανένα τότε. Γιατί δεν ούρλιαζα εγώ, γιατί υπογράψατε. Για το συγχωροκάρτη στο Μητυλινέο και τον. Ποιοι υπογράψανε. Ψάξε βρες. Αυτή να πληρώσει. Τι με νοιάζει. Εγώ πήγα και φώναζα. Λοιπόν, Σάββας Παντελίδης 35.000 ευρώ δεν του δώσατε μία. Ρε παταξίδες. Μιλάτε ρε αρχή παταξίδες. Πασάς. Δεν υπάρχει φράγκο. Του είπα να του δώνει 1000 ευρώ το μήνα. Σέντ δεν του δώσανε. Παρακάτω. Λουκίνας. Λέτε εδώ πέρα ότι τα βρήκε. Ψέματα λέτε. Εγώ είπα κάτι. Βρε σταμάτα ρε. Με μένα μιλάει. Πάει στον Πασά. Θα προσέξει τι χρόνο. Σταμάτα τι χρόνο. Πάει στον Πασά και του λέει ψέματα λέει. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν βρήκα τίποτα. Λένε λέει οι παράγοντες του Ηρακλή ψέματα στον κόσμο. Λοιπόν δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αν θες να μιλήσουμε για μπάλα, εδώ είμαι εγώ. Πιάσαμε το σκορ το 2-0. Το άλλο δεν το βρήκαμε. Εντάξει, 1-2. Σου είπα 2-3 γκολ. Συμφωνούμε στο 1. Τι 2-0 σκορ το έδωσε εκεί. Το άλλο την πάτσα και έχω ενστάσει. Μ' αρέσει που συμφωνούμε. Ναι. Συμφωνήσαμε. Σήμερα ναι. Δεν ξανασυμφωνούμε. Τι είναι σήμερα. Στα παιχνίδια. Εγώ περίμενα ισοπαλία.
Κοντά ήμουνα και εκεί. Με ναι, τη Σίτη και την αυτή. Έχασε πέναλτι, γίνανε. Έχασε πέναλτι, ας το βάζε, τι να κάνω. Απλά τώρα, το ναι, αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Ποιανής. Και των δύο ομάδων. Ποια είναι η αυτοσυντήρηση. Ποια είναι δεν παίξαν καλά, δεν ήταν καλό παιχνίδι. Ποιο δεν έπαιξε καλά. Η τότε να έπαιξε καλά ή πόσες ευκαιρίες είδες για γκολ. Καταρχήν και πόσες ευκαιρίες κάτσε, ρε, περίμενε. Οι άμυνες πρωταγωνίστησαν έναντι των επιθέσεων. Ποιες άμυνες, ρε. Δύο φύση επιθετικές ομάδες. Εδώ έκανε βιολογική. Δύο φύση επιθετικές ομάδες. Φτάσει να μιλήσουμε, ρε. Δύο φύση επιθετικές ομάδες. Εντάξει, για Ευρώπη δεν ξέρεις, δεν μιλάς. Λοιπόν, δύο φύση επιθετικές ομάδες. Δεν ξέρω εγώ από Ευρώπη. Όχι. Ξέρεις εσύ. Δύο φύση επιθετικές ομάδες. Στο βωμό του κέρδους, του σκοπού, θυσιάσανε την επίθεση και αναλογήθηκαν σε πολύ καλές αμυντικές γραμμές. Κάτσε να σου πω δύο κουβέντες. Εσύ πες δεν είναι έτσι. Εγώ λέω κάτσε να μείνεις με για μπάλα, ρε κόκκινε. Γιατί εγώ αυτό για τα... που λέω τι είναι. Άστε την μπάλα σε μας. Δεν είναι ποδοσφαιρικό. Άστε, εντάξει. Αυτό είναι αόριστο που λες. Λοιπόν, έγκλημα του Γκουαρδιόλα, ο οποίος πήγε σε ένα βιολογικό rotation την ομάδα του, οπωσδήποτε. Δεν ανέβασε τα Ντέλφ και τον Γουόλκερ ψηλά. Έπαιξε με δύο ουσιαστικά αμυντικά χαφ, τον Φερναντίνιο και τον Κουντογκάν, που ο Κουντογκάν δεν είναι αμυντικό χαφ, αλλά τον είχε σε ρόλο αμυντικό χαφ. Έκανε βιολογικό rotation. Προσπάθησε να ελέγξει το χώρο για να μην αφήσει ελεύθερους τους Ντέλε Άλλη που έπαιζε δεξιά και τον Έριξεν. Αυτούς φύλαγε ουσιαστικά. Αυτούς τους δυο φοβότανε. Σε βάσκετ την Τότεναμ. Παίζει με δύο εξάρια. Κουντογκάν και Φερναντίνιο. Ο Κουντογκάν δεν είναι καθαρό με εξάρια, αλλά είχε το ρόλο αυτό. Κινείται σε χώρους εξαριού. Έδωσε ελεύθερο χώρο στο Σίλβα περισσότερο και δεν ανέβασε πάνω από 40 μέτρα τα δύο μπακ. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και το ίδιο βιολί. Και πάει να πάρει το 0-0 και αρχίζει και ξεμητίζει μετά ο Γκουαρδιόλα. Αφού ξεκίνησες έτσι, τελείωσε το έργο έτσι. Αφήνει τη δεξιά, την αριστερή του πτέρυγα γυμνή. Δεν βλέπει το πρόβλημα με τον άλλη που πάνω στον Τέλφ είχε μεγάλο πρόβλημα. Δεν δίνει εντολή να αλλάξει πλευρά ο Στέρλινγκ με τον Μαξπέρ, πώς το λένε αυτόν, ο οποίος μαρκάρει καλύτερα. Και την πάτησε, δηλαδή που βγάζεις τον Αγκουέρο και βάζεις τον Ζεσούς. Ζέζους λέγεται. Αγκουέρο, τι ωφελεί, όχι Αγκούρι. Και το άλλο είναι δύο αλλαγές στο 88. Στο 88 αλλαγές. Έγκλημα, έγκλημα των εγκλημάτων, με απογοήτευσε πάρα πολύ. Ισθάνατον, τον κρεμάσουμε. Ισθάνατον. Ποδοσφαιρικά μετά. Ποδοσφαιρικά ισθάνατον. Διάλειμμα. Όσο για την, την Λίβερπουλ, βρήκε το κορόιδο το Κονσεϊσάο, το κορόιδο το Κονσεϊσάο που δεν πήρε ούτε 1%. Τι ποιος, ποιος. Κονσεϊσάο. Το κορόιδο το Κονσεϊσάο. Ρώτα, έχουμε τρομερά. Άλλα δύο εγκλήματα. Πάρε τηλέφωνο το Γιώργο. Σταμάτα λίγο. Σταμάτα λίγο να την μπάλα πάνω. Έκανε δύο εγκλήματα. Τα εγκλήματα έχουν να κάνουν με την αριστερή του πλευρά και με τα χαφ του. Θα τα πούμε μετά. Πάμε διάλειμμα. Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Πάρη, καληνύχτα. Εγώ εκφράζομαι όπως θέλω. Είτε έχει κάμερες, είτε δεν έχει κάμερες. Άμα θες, είμαστε παρέα με, τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκο Πόζα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή μοπιλάρι. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85 27 27. Εδώ ο Κούλαλης έδωσε 3.500 για να πάει η ομάδα στην Τρίπολη, του δώσανε ένα γραμμάτιο και τώρα λέει δεν παίρνεις φράγκο τον Κούλαλη. Τον Κούλαλη δαγκώσαν και τον Κούλαλη. Άσε, μην κάνεις αβάντες σε εταιρείες που έχουν φάει λεφτά. Άκουσες τι είπα. Μην μου το παίζεις δεξιός, να πούμε. Άκουσες τι είπα. Ναι, άκουσα τι είπες. Είπα ναι, να πληρωθούν οι πάντες, ναι, να αποζημιωθούν οι πάντες, ναι, ναι, όπως ναι, πρέπει. Πολλά θες. Ναι, άσε τώρα, πολλά θες. Πολλά θέλω. Πολλά θες. Εδώ πιάσαν λάθος δράκο εδώ, επί Χούντας τώρα. Εσύ δηλαδή για τον Ηρακλή τώρα. Εγώ θέλω, φίλε, να αποδοθεί δικαιοσύνη, γιατί να σου πω κάτι. Ναι. Έξω από το χορό, ότι όταν είμαστε μακριά και λαϊδάμε. Ναι. Όταν όμως δεις τι πραγματικά συμβαίνει. Εντάξει, λοιπόν, φτάνει ρε με τον Ηρακλή, φτάνει. Ρε φίλε. Φτάνει. Σε πιάνουν και κάνεις, φτάνει! Κάνεις φυλακή άδικα. Πότε πάλι. Υπάρχει χειρότερο πράγμα. Φτάνει, Γρηγόρη. Φτάνει. Φτάνει. Φτάνει, σε ενοχλεί. Φτάνει με τον Ηρακλή. Φυριά έβγαλες. Λοιπόν, εσύ που θέλατε τον Κονσεϊσάο στον ΠΑΟΚ, μια χαρά είναι ο Λουτσέσκου. Πήγε και έπαιξε με δύο χαφ, τον Τόρες και τον Περέρα, και έβαλε δύο φορ. Και άλλοι παίζαν με τρία χαφ. Ο Φαμπίνιο έπινε καφέ, να πούμε χθες. Ο Φαμπίνιο έπινε καφέ. Τρεις χάφοι Λίβερπουλ, δύο η Πόρτα θα ρισκέπεζε, ξέρω εγώ, με την Κιμαράες, να πούμε, με την τελευταία. Ο Κονσεϊσάο. Κουστούμι, Μούση Αγριλίκη και επάνω στον Σαλάχ
Βγήκε ο Σαράχ 12 φορές ένας με έναν. Είστε τυχεροί, εσείς στην πόρτα που όσοι ακούτε, που φάγατε μόνο 2 γκολ. Το Σαλάχ. Τι γλώσσα μιλάνε στην Δεν ξέρω τι μιλάνε. Πορτογάλικα μιλάνε. Πορτουγέζικα. Άσε τώρα. Και θέλατε αυτό να το φέρετε στον ΠΑΟΚ. Μια χαρά είναι ο Λουτσέσκου. Δηλαδή, τώρα που ακούει ο Κουλιάνος έχει πέσει από το κρεβάτι να πούμε. Ποιο κοσέι σάωρε. Αυτό τρελό είναι, ρε. Άφησε το Σαλάχ χωρίς ντουμπλάρισμα σε μαρκάρισμα. Και έπαιξε με 2 χάμε εναντίον 3 Φαμπίνο και Ιτά Χέντερσον και του κάνει τον κόλο και Ιτά. Φυσικά σου κάνει τον κόλο και Ιτά, ρε Χαϊβάνι. Προπονητή. Φυσικά θα σου κάνει κόλο και Ιτά. Βγαίνει σαν τρίτο και δεν έχει. Και πέφτει πάνω στο στόπερ. Και σιγά τα στόπερ τη πόρτα τώρα, από ό,τι είδα. Πολύ λίγα πράγματα. Οπότε καλά είναι εκεί στην πόρτα ο Κονσεϊσάο, καλά είναι ο Λουτσέσκο εδώ. Μια χαρά είναι. Πω, το φοβήθηκε το μάτι μου. Δεν πίστευα στα μάτια μου με τον Κονσεϊσάο και με τον Γκουαρδιόλα, ο οποίο το πήγε στο χαμηλό τέμπο, το πήγε στο τσίκι τσίκι, δεν ανέβασε τα μπακ ψηλά, δύο αμυντικά χαφ, πήγε στο 0-0, αλλά όταν είδε ότι η αριστερή του πλευρά είχε θέματα, δεν την έκλεισε. Εμείς το είδαμε από την τηλεόραση. Αυτός πήρε εκατομμύρια και δεν το είδε. Συνέχισε, Γρηγόρη. Πατ, πατ, πατ. Λοιπόν, ναι. Άλλο το μπάτζετ το οποίο έχει η Λίβερπουλ. Ναι. Και άλλο το μπάτζετ το και οποίο αυτό έχει. Τι πάει, πρέπει να αφήσω το Σαλάχ να αλωνίζει. Φυσικά και όχι. Τι να κάνω, να βάλω δύο χαφάκια έναντι τριών. Ο Κονσεϊσάου. Κάνουν πίεση κιόλα. Ο Κονσεϊσάου. Και δεν είναι χάφου, κάνουν κατοχή. Κάνουν πίεση. Μετά την ήττα που έκανε ένα-δύο από την, ναι. από την Μπενφίκα. Ναι. Το μυαλό του είναι στο πρωτάθλημα. Το Κονσεϊσάου το μυαλό του είναι. Να πάει σε κάποιους μεγάλους προπονητές να δει πώς είναι την μπάλα. Επειδή βιάζει πέρσι. Τι ζώνες και τα έλευθερα και τα 4-4-2 μέσα στη Λίβερπουλ το γήπεδο. Ο Κονσεϊσάου. Πέρσι εκεί που τον είχαν όλοι καταδικασμένοι. Μέσα στο Γιωργάκι που θέλετε να ονειρεύεστε τον Κονσεϊσάου. Σταμάτα λίγο, ρε. Όχι, δεν μ' αρέσει η Πορτογαλία. Ωραία. Δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, πέρσι μετά από ένα μάτς που κάνανε και μια γκέλα. Ναι. Μάζεψε τους παίκτες στο κέντρο. Ναι, ναι. Και τους λέει, κοιτάξανε τε μάγκες. Ναι, ναι. Χάσαμε, δεν χάθηκε τίποτα. Ναι, ναι, και. Θέλω να συνεχίσετε να προσπαθείτε σαν να ξεκινάμε από την αρχή χωρίς άγχος. Λοιπόν, τι όχι. Να κάνετε αυτό που ξέρετε, το ότι δεν μας πήγε η μπάλα. Είναι τακτική αυτή η απέναντι στη Λίβερπουλ. Η τακτική είναι άλλο. Για 8-0. Άλλο είναι η τακτική. Τα τακτική αυτή. Η Λίβερπουλ είναι μια κλάση πάνω από την πόρτα. Ένας λόγος παραπάνω. Είναι μια κλάση μια πάνω. Μια κλάση είναι, ναι. Ωραία. Για ποιο λόγο να καταναλώσει τόσες πολλές δυνάμεις, ναι. με την Λίβερπουλ, ναι. όταν το μυαλό του είναι στο πρωτάθλημα. Ρωτάω. Ρε, δεν παίζετε έτσι μπάλα όταν παίζει ο άλλος με καλύτερο αντίπαλο. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου. Δηλαδή, σαν να πάω εγώ να παίξω με τον Χατζηπαναγκή 25 χρονών και να τον αφήσω σε ζώνη τον Χατζηπαναγκή. Θα μπει σαν τον Καρχαρία μέσα στη λίμνη. Και, τι έγινε. Τι έγινε. Άμα φάω 5-0, τι έγινε, βέβαια. Τι θα πει, με τι σχόλεις. Έγινε, ρε. Το δόνι τον κράζει ότι στον έναν ανοίγει τα πόδια και στον άλλον δεν τα ανοίγει. Ποιον δόνι θέλει, για πε μου. Το δόνι με αυτή την ομάδα που έχει. Ναι. Με αυτό το υλικό που ναι. έχει. Το δόνι με τον Άρη. Τι να το θέλω, στην Τούμπα 4-4-2 ανοιχτό. Είναι τρομερός προπονητής. Στην Τούμπα δεν ήταν. Είναι τρομερός προπονητής. Καλός είναι. Πολύ καλός. Για τα δεδομένα εδώ πέρα λόγω. Πολύ καλός. Λοιπόν, ναι. Κάνει τα λάθη του. Βέβαια. Ωραία. Όλοι κάνουμε ο λάθη. Ο Παντελίδης κάνει τα λάθη. Φυσικά. Εμείς δεν κάνουμε, δεν μας τα λένε. Μπράβο. Λοιπόν, άλλο το κάνει λάθος, γιατί μπορεί στην πίσω άκρη του μυαλού του να υπάρχει κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή ξέρεις, αυτό που μου έδωσε το παράδειγμα είναι σωστό. Πήγε ο Δόνης με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, όπως πήγε ο Κονσεϊσάο μέσα στη Λίβερπουλ. Τι θα έκανε. Γιατί παρακολουθώ γι' αυτό. Μπράβο, ρε Γρηγόρη, παρακολουθείς. Εγώ σου είπα ότι δεν είσαι τέντερ και δεν παρακολουθείς, θα πούμε. Τα υπόλοιπα. Εδώ σου δίνω πάσα με το τέρμα και θυμώνεις. Ναι. Γιατί τι, όχι, δεν τι. Πήγε ακριβώς το πόδι σου. Εντάξει, αυτό είναι που με εκνευρίζει. Σε εκνευρίζει. Πάρε εκεί τα χαρτιά σου με 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, τι πρέπει να αλλάξει. Πάρε τα φυσικά πρόσωπα που τα μαθαίνει. Φυσικά πρόσωπα. Και κάνει πολλά. Και κάνει τα ανάλυση σου εκεί. Και αυτό σου λέω, άκου τι λέω. Τρελάθηκα με τον Κονσεϊσάο. Θεός, ναι. Άκου τι λέω πρώτα και είναι Θεούλης. Είναι Θεούλης. Είναι Θεούλης. Ναι, χθες δεν ήταν. Δεν διαφωνώ, ρε Κώστα. Απλά, άμα το ρωτήσεις τι γίνεται, εγώ πριν βγάλω προγνωστικά για το στοίχημα, έκατσα και έβαλα κάτω δεδομένα. Ναι. Δηλαδή. Οχ. Τι δεδομένα. Θα σου πω. Ήξερες ότι θα παίξει 4-4-2 Κονσεϊσάο. Μα δεν ήξερες. Η Λίβερπουλ λέω πάει για πρωτάθλημα. Είναι πολύ καλύτερη, λογικά θα κερδίσει. Δεν φούλανε δηλαδή η Λίβερπουλ. Την είδες να παίζει χαλαρά σαν τη Σίτι. Καθόλου. Αλλά. Λοιπόν. Είδα όλες τις ομάδες, τα βάλα κάτω. Και λέω, ποια ομάδα είναι αυτή η οποία θα θέλει πάρα πολύ να χτυπήσει το παιχνίδι γιατί δεν βγαίνει Champions League. Η Manchester United. Γι' αυτό σήμερα λέω, θα παίξω Manchester United. Ποιο θα δεις από τα δύο μάτς. Τη Manchester. Τη Manchester. Ναι. Είναι πιο εμπορικό, ναι. Όχι. Εγώ λέω. Πού λες ότι θα δούμε πιο μπάλα. Εμείς που θέλουμε να παρακολουθήσουμε. Χθες λογικά περιμέναμε να δούμε μπάλα στο. Από τη City, δεν το είδαμε. Και είδαμε τη Λίβερπουλ. Ωραία. Σήμερα τι βλέπεις για μπάλα. Εγώ βλέπω Γιουβέντους Άγιαξ. Όπου θα δω μπάλα.
Δεν διαφωνώ. Ότι από τους άλλους δεν άδω. Δεν διαφωνώ. Τώρα μπορεί άλλοι να μας διαψεύσουν βέβαια. Άγιαξ Γιουβέντους νομίζω. Νομίζω Άγιαξ Γιουβέντους. Ό,τι και αν είναι, ρε Γρηγόρη. Γιουβέντους, Άγιαξ, Άγιαξ Γιουβέντους. Έχει διαφορά γι' αυτό. Ναι, Άγιαξ Γιουβέντους ακόμα καλύτερα. Δεν το λέω για να στην πω. Ακόμα καλύτερα. Άγιαξ Γιουβέντους. Νομίζω Άγιαξ, γιατί με μπερδεύεις και. Τι σε μπερδεύω. Εγώ σε μπερδεύω. Φροντίζεις και με μπερδεύω. Εγώ σε μπερδεύω. Φροντίζεις και με μπερδεύω. Εγώ σε μπερδεύω. Η Μάντσεστερ παίζει σίγουρα στην έδρα της. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο γιατί. Στά να δω. Ναι, τι αυτό, κολλάει. Φροντίζεις και με μπερδεύεις. Εγώ σε μπερδεύω. Ρε. Ναι, μπερδεύεις και τους φίλους. Οι φίλοι ακροατές δεν οφείλουν να ξέρουν ότι ξέρουμε εμείς. Και επειδή δεν μπορούμε να ξέρουμε τα πάντα, εντάξει, Άγιαξ Γιουβέντους παίζει. Μπράβο, Γρηγόρη. Όχι Γιουβέντους Άγιαξ. Ναι. Σου είπα Άγιαξ Γιουβέντους. Εντάξει, ρε Γρηγόρη. Κάτσε να σιγουρευτώ. Ναι, το ίδιο είναι, ρε Γρηγόρη. Κοινά, αλλά ακόμα και καλύτερο. Και για το τι θα δεις και για το τι θα ποντάρεις. Έχουμε για... απουσίες εδώ Γιουβέντους. Ο Άγιαξ παίζει κανονικά. Ξέρουμε να πούμε τον κόσμο. Τι... Δεν υπάρχουν απουσίες. Δεν υπάρχουν απουσίες. Και μάλιστα τον Μάντζουκιτς που έλεγε ότι θα τον φάει ο Ρονάλντο. Ναι. Τον ανανεώσανε για άλλα 2 χρόνια. Ναι. Εντάξει, επειδή λες ότι είναι παλαιάσκοπης και για άλλα 2 χρόνια. Ναι. Αυτό προφανώς έγινε με εισήγηση του προπονητή. Ναι. Χαζός είναι. Mm. Ρωτάω. Επειδή είχαμε κάνει μια κουβέντα κάποτε και έλεγες ότι τώρα που πήγε εκεί ο Ρονάλντο και επειδή παίζει φορ. Εντάξει, κοίταξε τώρα. Βρήκε, αν δεν ήταν ο Ματουιντή, αν δεν ήταν ο Ματουιντή να παίζει να πούμε τέτοιους ρόλους. Ο Ματουιντή καλύπτει όλες τις τρύπες από πίσω. Ο Ματουιντή είναι χαμαλούκα ποιοτική. Ποιοτικότατη χαμαλούκα. Γιατί, εγώ τι είπα τώρα, γιατί αλλάζει λόγια. Άμα γιατί, δεν είχε. Θα σου κάνω την. Τι πνεύμα είναι αυτό που πουλά. Θα σου πω ρε. Γιατί πουλά τράγο τώρα. Ο, αν δεν ήταν ο Ματουιντή. Ναι. Αν δεν ήταν ο Ματουιντή, ο Ρονάλντο προφανώ και θα γεμάτα. Πάντα υπάρχει ένα χαμάλι. Εντάξει, είναι θεό. Ο Κατέρε, φίλε, δεν είναι χαμάλι. Μου τον έκανε ο Σάρι. Άλλο είναι χαμάλι. Αυτό είναι ο ρόλο του. Ναι, είναι. Και... Πάντα υπήρχαν ποδοσφαιριστές. Τους θαυμάζαμε. Ναι. Πώς το λένε. Αρκεί να του δώσει το ρόλο το σωστό. Πώς το λέγανε αυτό που είχε έρθει προπονητής στον Νόφ, πήγε στη Μίλαν που. Τον Γκατούζο. Ήταν χαμάλης πάντα. Ήταν. Κάποιοι άνθρωποι κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Ωραία, πάμε δηλαδή, στα άλλα θέματα. Τρέχουν κλειδιά. Ωραία, τα... Τι δίνεις. Ο Σιώπης είναι χαμάλης. Είναι, τον κάνανε half extreme. Είναι χαμάλης. Ναι, είναι χαμάλης. Η πραγματικότητα πια. Αυτή είναι. Άλλο τι κάνανε. Τον έδωσε ρόλο Παντελή. Εμείς που βλέπουμε την μπάλα με άλλο οπτικό πρίσμα. Τους δίνουμε μεγάλη αξία αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Όχι αυτό που σκοράρει μόνο. Έλα, θέματα. Και αυτό που κάνει την κρίση. Δηλαδή, ο Σακόφ είναι πολύ αδικημένος έναντι. Μιλάω για το τι έχει ακουστεί. Έναντι των υπολείπων χαφ του ΠΑΟΚ. Γιατί αυτός κάνει ό,τι μπορεί και σκοράρει κιόλας. Ο Σακόφ. Είναι ο μοναδικός από τον άξονα που δίνει γκολ στον ΠΑΟΚ. Ο Σακόφ, όποτε παίζει, καλά κάνει, ωραίος, μ' αρέσει, αργός πολύ. Θα πρέπει να ανάψει. Η προσφορά του πια είναι. Ναι, να πηγαίνει κάθε Κυριακή που παίζει. Την τετράδα της άμυνας του Πάνου και τον Πασχαλάκη για στο πιο ακριβό εστιατόριο για τους κερνάει. Βρε αλήθεια. Βρε αλήθεια λέω ναι. Αλλά σου λέω ναι, εσύ δεν... από τους άλλους ναι. Είναι ο πιο αδικημένος. Όχι. Στα θετικά που ακούγονται, ακούγεται, δηλαδή είπαν για τον Ολιβέιρα, συμφωνώ μαζί σου. Τι μου λέτε για 12 εκατομμύρια και Ολιβέιρα και ιστορίες. Όταν πάει είπανε τα χαφ, όταν πάει τα χαφ, όχι. Είπανε για τον Βέρμπουμ, είπαμε για τον για το Σακόφ. Και εγώ και πολλοί λέγαμε, έλα ρε, ποιος θα ακούσω για μια ομάδα που θέλει να ανεβεί επίπεδο να κάνει. Κι όμως αυτό το παιδί έχει προσφέρει. Εγώ εξακολουθώ και το λέω. Δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος, λέω από, είναι λιγότερο κακός από τους άλλους. Εντάξει, άμα δεν συμφωνείς θα μαλώσεις. Ο λόγος που πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να ποντάρουμε Manchester, ναι. Εντάξει, δεν θέλω να ενοχλήσω που μιλάω στοιχηματικά τώρα. Ναι. Εντάξει, γιατί όλα είναι μέσα στην κουβέντα του παιχνίδι. Το Μέση πώς θα τον παίξουνε. Ζώνη ή θα τον πιάσει άνθρωπος. Οι δύο άνθρωποι θα τον πιάσουν. Δηλαδή, με συγχωρείς, η εντεκάδα της πώς τη λένε, της Μάντσεστερ. Πρέπει να τη δω. Πρέπει να τη δω. Όχι της Μάντσεστερ, της αυτής. 4-3-3. Πρέπει να ανοίξω. Πρέπει να ανοίξετε. Δηλαδή, θα πιάσω τον χαφ, θα σκοράρει ο χαφ της. Δεν πρέπει να βάλει δύο παίκτες κοντά πάνω στον Μέση. Άμα κλείσει το Μέση, πάει αυτή. Αφήνουν το Μέση σε ζώνη. Ωραία, άκου, θα το κάνει. Ξέρεις πού μπορεί να το πάρει το μάτσι Μάντσεστερ. Πόσο χρονό είναι ο Φέργκιουσον, είναι 77, 78, 80, δεν είναι 80, πιο μικρός είναι, 76-77 χρονών. Να πάει στο ξενοδοχείο και να πει αυτόν τον Σόλσκερ, πώς το λένε, άκου εδώ αγόρι μου, θες να πάρουμε την νίκη, θα βάλουμε αυτόν εκεί επάνω και αυτόν βοήθεια. Ας τους άλλους, παίζονται οι άλλοι. Αν δω εγώ στα πρώτα 7 λεπτά αυτό που λέω τώρα, πάει να πει ότι πήγε στο ξενοδοχείο της Manchester ο Σερ Άλεξ, ο οποίος αυτά είναι μάγος. Μιλάνε ρε. Άμα μιλάνε, έχει πει. Εάν μιλάνε, θέλω να δω το πρώτο δεκάλεπτο, τα μαρκαρίσματα πάνω στο Μέση. Εκεί πάνω θα ποντάρω στο live τη Manchester και όχι τώρα. 3,70 θα πάρεις τώρα. Στο live θα πάρεις πολύ λιγότερο. Δεν ξέρω. Όχι, μου δίνεις το δικαίωμα να δω το πρώτο δεκάλεπτο. Σωστό.
Είναι safe. Μπορεί να το πιάσει Αλτσχάιμερ, 77 χρονών είναι. Να σου πω κάτι. Και να λέει αντιλάλλον. Ένα. Παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή έρθει για απουσίες, λείπει το ένα στόπερ που σου άρεσε. Ο Κελίνι λείπει από τη Γιουβέντους. Ο Κελίνι είναι μεγάλος, μεγάλη απουσία. Σέντερ μπακάρα, ναι. Και το, λες, δεν υπάρχει. Και το σέντερ φορ κάνει. Και το σέντερ τι θες κάνει ο Κελίνι. Και πλάγιος μπακ μπορεί να παίξει. Και το σέντερ φορ και σε τριάδα στα στόπερ παίζει όπου παίζει ο Μπακάκης, γιατί δηλαδή παίζει δύο ρόλους. Είναι από τους στόπερ που ξέρει και μπάλα και μπορεί και ταχύς, ναι. Ακριβώς. Την μπάλα δεν, 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 δεν με νοιάζει. Δες που είναι η Μάντσεστερ. Ναι. 61. Έκτη. Βγαίνει Champions League. Τώρα όχι. Όχι. Λοιπόν. Έχει υποχρέωση να κυνηγήσει το παιχνίδι να δώσει τον Ίντερ πάντα τον αγώνα. Πού να παίξει δηλαδή. Τώρα με την Μπαρσελόνα. Δεν λέω ότι θα αποκριθεί. Έχει υποχρέωση να δώσει τα πάντα. Φυσικά. Μπράβο. Ιστορικό μάτς είναι. Η Μπαρσελόνα είναι πρώτη με πόσο θα δουν διαφορά από την Ατλέτικο. Η Μπαρσελόνα μπορεί να κάνει πολλά κολπάκια, ναι, στο πρωτάθλημά της. Βγαίνει Champions League ό,τι και να γίνει στους ομίλους του χρόνου. 100%. Μπράβο. Έχει αποδείξει ότι εκεί που δεν την περιμένεις κάνει κουτσουκέλες. Αμυντικά, ναι. Έχει δείξει, η άμυνα έχει δείξει ότι μπορεί να φάει και 4. Και 4 έφαγε, ναι. Και από τον τελευταίο. Ναι, 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 το 3-4 λοιπόν, το είδα, ναι. Είναι πολύ βασικός λόγος αυτός για να ποντάρω Μάντσεστερ. Δηλαδή, λέω, ξεκινάω από τα εκεί. Είναι. Ξεκινάω από εκεί. Είναι. Τώρα πάμε σε αυτό που λες εσύ. Είναι. Το σημαντικότερο τώρα για μένα είναι πώς θα εξουδετερώσουν αυτό που το Μέση. Και σε αυτό το κομμάτι μόνο ο Φέρκουσον μπορεί να πει το νεαρότερο προπονητή. Συμφωνώ. Να σου πω όμως τι συμβαίνει. Η Μπαρσελόνα δεν είναι τόσο καλή όσο λέμε. Κι εγώ, η Μπαρσελόνα η ομαδούλα είναι χωρίς το Μέση. Ακριβώς. Αυτό. Χωρίς το Μέση. Και γερασμένη. Θέλει ανανέωση. Α, μεγάλη ανανέωση. Θέλει ρεκτιφιέ. Λίγο ο Σουάρες τραβάει πολύ και βοηθάει. Θέλει. Εντάξει, καλά. Αλλά. Ο Κουτίνιο δεν βλέπετε. Όχι, δεν βλέπετε. Δεν μ' αρέσει. Ο Κουτίνιο έπεσε πάνω σε κάποιου παίκτες που είναι παικταράδες. Ο Κουτίνιο τώρα τι. Ο Ντεμπελέ είναι στην κοσμάρα του. Ο Ντεμπελέ και τρελελέ. Ο Ντεμπελέ είναι. Ο... Τα στόπερ γεράσανε. Πώς το λένε αυτό που ναι. ήταν στο πω και έφυγε ξανά στον Ατρόμητο. Και ο Βαλσάμις δεν είναι έτοιμος. Ποιος λένε. Ο Μπαρτσάλι και λέω. Ο Μπαρτσάλι, εντάξει. Ναι, δεν, δεν νομίζω δεν είναι. Τεράστια απουσία. Πώς δεν είναι. Για μένα δεν είναι. Για σένα δεν είναι. Εντάξει. Εντάξει, μεγάλος είναι. Εντάξει. Λοιπόν, παίζουν λίγο. Πώς λεγόταν το τρελό που ήταν στον. Ότι πιτιβιντάει στον Μπάοκ. Ο Ουάρντα. Ο Ντεμπελέ για μένα είναι ο Ουάρντα της Μπαρσελόνα. Δηλαδή μπορεί να σου πάρει την μπάλα να περάσει όλο τον κόσμο για να βάλει γκολ. Μπορεί να είναι ομαδικός. Αλλά μπορεί και να είναι στην κοσμάρα του. Είναι τρελό. Είναι πότε θα τον πιάσει. Δηλαδή αν δεν ήταν ο μικρός μάγος στην Μπαρσελόνα, εγώ θα έλεγα ότι είναι ασάρα το παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα φυσικά. Και Λίνι Τσάν Κάσερες. Δεν παίζουν. Τρελόσερε. Δεν παίζουν. Δεν έχει απουσίες. Έχει τρελαθεί. Και ο Μπαρτσάλι δεν είναι έτοιμος 100%. Έχει απουσίες. Άλλο δεν παίζει και άλλο δεν είναι έτοιμος. Κερδίζω ένα 0 και θέλω να βάλω τρίτο. Επικοινωνιακά είναι αυτά. Τι επικοινωνιακά είναι, ναι. Τρεις απουσίες δεν διαβάζω εγώ εδώ. Το ρεπορτάζ. Για τον Κελίνι, εγώ σου το είπα. Έναν με είπες μετά από δύο ώρες. Ο Μπαρτσάλι δεν είναι 100%. Α, ένας ακόμα είναι. Μας έφυγε ένας, συγγνώμη, ρε Κώστα. Τι σε έφυγε. Ένας μας έφυγε, ρε Κώστα, συγγνώμη. Μπαρτσάλι, Κελίνι, Τσάν και Κάσερι. Δεν απουσίες αυτοί. Μα τρελάνει ρε κόκκινο. Ποιο Τζουντσάν και Τζουντσάν και Κίμποκ είναι δυνατόν. Τι μπουρδε λέει. Σου μιλάω για απουσίες. Δεν είναι. Εντάξει. Η απουσία είναι ο Κελίνι. Ναι. Και. Εντάξει, ο Κελίνι είναι η απουσία. Ο Τσάν είναι... δεν είναι. Ο Κάσερ δεν είναι. Ο Μπαρτσάλι τρίτο στόπερ να το βάλει δεν είναι. Για λίγο ναι. Για λίγο ναι. Λοιπόν. Το εξηγήσαμε αυτό. Το εξηγήσαμε. Ναι. Άγιαξ. Γιουβέντους. Ναι. Λοιπόν. Ο λόγο που δεν ακουμπάω τη Γιουβέντους ναι. είναι είσαι εσύ. Επειδή τι. Είχες πει θα πάρει το Champions League ή η Παρή ή η Γιουβέντους. Ναι. Την Παρή την έφαγες. Ναι. Ήρθε η ώρα να φας και τη Γιουβέντους. Έλα. Να την αποκλείσει ο Άγιαξ. Ο Άγιαξ, άκου να δεις. Έπαιζε τελικό την Κυριακή. Ναι. Ή το Σάββατο με την Αϊτχόφεν. Ναι. Λοιπόν, όταν λέω τελικό, όχι πρωταθλήμα κυπέλου. Mm-hmm. Δηλαδή έπρεπε να κερδίσει για να έχει ελπίδες να μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Και κέρδισε 3-1. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν ξέρω αυτά τα νέα παιδιά. Τι πορτοκαλάδες πίνουνε και σε τι φυσική κατάσταση είναι και αν μπορούν να χτυπήσουν. Ούτε στον Πάγκο ούτε στην ΑΕΚ πέρσι ξέραμε ρε κόκκινε τι πορτοκαλάδες πίνουνε. Πρέπει να μάθουμε. Δεν δηλαδή, ξέρω αν μπορούν. Τι σε νοιάζεσαι. Σε λίγες μέρες μέσα. Και ο Ολυμπιακός τι έπινε επικόκαλη. Τι με νοιάζει εμένα. Δεν ξέρω αν μπορούν να βγάλουν το ίδιο μέσα. Καζόζες τι πίνανε. Δεν ξέρω. Να τελειώσω. Ναι, να... συγγνώμη. Αυτό που θέλω να πω. Συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορούν να βγάλουν το ίδιο πράγμα και σε αυτό το παιχνίδι. Mm. Αν μπορεί να το βγάλουν, κινδυνεύει η Γιουβέντους σοβαρά. Δηλαδή βλέπουμε καταρχήν. Είναι λίγο αφελής ο Άγιαξ. Ο Άγιαξ είναι αφελής ούτως ή άλλως, αλλά έχει πολύ καλή ομάδα και έχει ξεχυλίδι... 4-6 γκολ πόσο πληρώνει αυτό, να πέσουν γκολάρες να πούμε, 3-2-2-3, 3-1-1-3-2-4. Το βλέπουμε και σαπαντά. Πώς, το δίνει καλά, δίνει 2,5 μονάδες, 2,80. Το βλέπουμε και σαπαντά. Για απάντησέ μου. Εντάξει, δεν μπορεί. Και άλλα θέματα τι έχει εδώ πέρα.
Τι ο Βαρέλα κάνει και γλυψίματα, αλλά ο άλλος δεν δίνει τα λεφτά. Έχει θέματα και ο ΠΑΟΚ πολλά. Ο Δήμος είναι μπάτσες χίλα. Λες καλά, και στο Δήμο ρεμπέτα σκέρτε, όχι δεν κάνει να πούμε. Στο Συμβούλιο ούτε μισή δεν πήγανε να περάσει τροπολογία για τον ΠΑΟΚ από το Δήμο. Τρελάθηκε ο Σαββίδης. Θα στείλει τίποτα Ρώσους μέσα, φοβάμαι. Μπουν μέσα οι Ρώσοι μέσα στο Δήμο, αρχίσουν τις κλωτσιές. Και κόψα πολλά για, για τη νύχτα, γιατί μου είπανε πολλά λες. Ποια νύχτα? Ξέρω τι σου λέω. Δεν κατάλαβα. Κόψα πολλά γιατί πολλά λες. Ρε κάθεστε φρόνημα, ρε. Πρέπει κάτσε καλά. Ξέρω τι σου λέω. Σταμάτα, ρε. Μαγαζιά και αυτά μιλάς πολλά. Και ποια μαγαζιά? Άστο. Θα στα πω μετά εκτός αέρα. Ναι, για το διαμαντί μου λες. Κατάλαβα. Μπράβο. Ο διαμαντής, όταν στέλνει στο δικό μου το μαγαζί τον άλλο να κάνει ζημιές, μπορώ να πάω κι εγώ στο μαγαζί. Τον Κιμπόκο να έρθει να κάνει ζημιές. Έχω και. Ναι, το στέλνω διαμαντής. Στέλνω κι εγώ άλλους 4 και σε κάνω και το δικό σου μαγαζί άνω κάτω. Άμα θες για νύχτα. Γιατί να κρατάνε καμία αξιοπρέπεια. Εντάξει. Σοβαρά, ναι, σοβαρά, ναι. Ο διαμαντής πιστεύει ότι θέλει. Πιστεύω τον Κιμπόκο. Ο ίδιος το λέει. Με έστειλε ο διαμαντής να τα κάνω εδώ χάλια. Θέλει ο διαμαντής να πάω να κάτσω με τα πόδια εκεί πάνω. Τώρα, στο μαγαζί του. Μπερδεύεσαι. Δηλαδή, που μιλάει, πρώτον, δεν ξέρει το διαμαντή. Ναι, το ξέρω το διαμαντή. Αν πιστεύει ότι το στέλνει για να σου κάνει ζημιά. Δεύτερον, ο Κιμπόκο είναι ένα παιδί το οποίο είναι, το αγαπάμε και οι δύο πάρα πολύ γιατί είναι ειδική μεταχείριση. Και εγώ είμαι ειδική μεταχείριση να το πει στο διαμαντή. Το ξέρει. Αν μπράβο. Και εγώ μπορώ να έρθω εκεί πέρα και να κάνω διάφορα. Για άλλο λόγο το είπα αυτό. Το καταλαβαίνει τώρα. Δεν είναι όλοι διαμαντής. Ρε καταλαβαίνεις τώρα, σου λέω, ας τη νύχτα και τη μέρα, ήσυχη τώρα στον αέρα, πάμε στα θέματα τώρα, με κολλάς. Γιατί εγώ κάνω δουλειά εκεί πέρα. Φυσικά και... εντάξει. Φυσικά και κάνεις. 17 ώρες τη μέρα δουλεύω, πες το διαμαντή και τους ομοίους του εκεί πέρα. Που θυχτήκαν για την Παναγία και βρίζαν τις μάνες του Διούδη. Τις μάνες του Διούδη και... κακό είναι που θυχτήκανε. Ναι, θυχτήκαν γιατί... Μόνο αυτό σου είπε, δεν είπε τίποτα. Σοβαρά μιλάς. Μόνο για αυτό. Η μάνα του Διούδη να πάει εκεί και πει γιατί με βρίζεται και η μάνα του Λαμπριάκου και η μάνα του Μαρινάκη και του Αλουνού που τις βρίζουν, καλά είναι. Τον πήραξε Παναγία, το διαμαντή. Άντε κάθεστε καλά, ρε. Ακριβώς 4 γκολ. Ναι, άντε. 4 γκολ πόσο. Πληρώνει 5,5 φράγκα. 5,5 φράγκα. 4 με 6 γκολ πόσο πληρώνει. Λοιπόν, θα το ανοίξω και θα σου πω. Ναι. Έτσι που τα βγάζουν τώρα αυτοί, γιατί τα έχουν μπερδέψει. Άλλο να τα βλέπεις το κουπόνι. Εγώ δεν πήγα σε κανένα μαγαζί να στείλω να κάνω πλάκα. Δεν το έκανα αυτό. Το καταλαβαίνεις. Δεν το έκανα αυτό. Ακούσε, σου λέω εγώ τώρα. Εσύ δεν ακούς. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι. Το έχουμε εδώ πέρα ή τι φάγανε τη σελίδα. Δεν τη φάγανε τη σελίδα. Λοιπόν, Άγιαξ Γιουβέντους. 4-6. 4-6. Είναι ρίσκο αυτό. Πόσο? 3-30. Μια χαρά είναι. Κοπάνα. Ξέρεις γιατί είναι ρίσκο. Γιατί είναι ρίσκο? Γιατί εδώ παίζει over 3,5, παίζει πιο safe. Το over 3,5 πόσο δίνει? 2,85. Το over 3,5. Κάνεις 0,50. Άκουμε λίγο. Άκουμε και θα φύγεις δε κεφάλα. Ρε, ένα στόκο που έχω να κάνω, δεύτερε. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να έχουμε αυτό το πλάνο? Δηλαδή, να το δείρω, να το ξυρίσω, τι να το κάνω τώρα? Τι μπελά βρήκαμε, ρε. Κοίταξε ένα. Άντε να μην πω. Έχει χάρη. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι έχουμε το διαγωνισμό ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, αυτό γιατί κάνει έτσι εδώ. Λοιπόν, κόκκινη φίλη, ο Άγια ξέπαιζε με την PSV πριν 2 εβδομάδες, όχι τόσο γύρω πέρασε. Οκ, εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχω πρόβλημα σοβαρό με 18 χρόνια και χθες έκανα έρωτα με την κοπέλα μου και δεν τραβήχτηκα. Δεν θέλει να πάρει χάπ, είναι 26 χρόνων, τι να κάνω, έχω πεθάνει από το άγχος. Θα προσεύχεσαι να μείνει έγκυος. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λοιπόν, ραπ εκείνες τύπησες στις 12 όρφες με τους δευτικούς άντρες, ο οποίος πήγατε και να χωθείτε, ξέρουμε αν ζουν ή αν γύρισαν οι άντρες. Ρωτάνε κάτι φίλοι μου. 800 ετών είναι οι φίλοι σου, γιατί αυτά τα έκανε ο Φαλακρός χρόνια πριν. Λοιπόν, αν πάρει αποζημίωση θα τα πάρει ο Ρέμος, ο οποίος τα πλήρωσε όλα, εκείνο το αφημί και όχι η ΑΕ ποντίον. Θα παρακαλά το Ρέμο την Ιφούλα που λέγα 304, δεν τα γνωρίζει καλά τα γράμματα. Αθωώθηκε και ο Ρέμος, ο οποίος μπήκε σε ρύθμιση και να πληρώσει κάποια χρήματα, απλά να του πληρωθούν και αυτού ό,τι του αναλογεί. Δεν είπε κανείς όχι. Εντάξει, και αυτές οι ξυπνάδες για τις νηφούλες και αυτά εδώ, εσύ έχεις πει χειρότερα για δικούς σου πρόεδρους. Εντάξει, άιντε τώρα. Ραπτό που λέμε με Ντέλφ αριστερό μπακ, κάναμε μάγκε στους ανύπαρκτους την Τετάρτη διασυσμό με Ντε Μπρόινε και Σανέ από την αρχή. Και ο Ντε Μπρόινε δεν είναι πολύ στα καλύτερα του 2013 τελευταία. Και ο Ντε Μπρόινε δεν είναι πολύ καλύτερα, δεν είναι στα καλύτερα του. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμό. Εντάξει, παιδί, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έφυγε ο Άγιαξ με την Τέιτχόφεν. Και τι έγινε? Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Λέτε να σας το κάναμε για να σας παρακολουθήσουμε. Τι έγινε? Μια εβδομάδα πριν έπαιζε ο Άγιαξ με την Τέιτχόφεν. Εντάξει, οκ.
Άμα πιει και ένα μπουκάλι κρασί, ξεχνά. Αυτό κρασί είναι. Ποιο? Χθε τι ήταν. Χθε εγώ έπινα κρασί. Πού ξέρω εγώ μετά από εδώ τι έκανε. Δεν ξέρει. Δεν ξέρω και δεν. Ξέρει πολύ καλά. Βλέπω το μάγουλο. Ξέρει πολύ καλά τι έκανε. Ρίξε ένα ξύρισμα. Ρίξε ένα ξύρισμα. Δεν μπορώ να σε βλέπω με το άσπρο το γέννημα. Όταν θα βρω χρόνο θα πάω να ξύριστο. Α, δεν έχει χρόνο να ξυριστεί. Όχι. Θα κλάψουμε δηλαδή. Θα σε πάω στον κουρέα, θα τα κάνω εγώ τα έξω. Θα σε πάω στον κτενίδι εγώ. Θα σε πάω στο θεράποντα, πού θε να σε πάω. Σου ρίξει μια ξούρα να πούμε. Θα πάρει και παχύ παχύ να πούμε. Σε όλα μα έχει την απέξω. Ναι. Και τώρα θα δει να μα κάνει δωρεάν ξύρισμα. Άκου τώρα. Ο άπλα. Μην ξοδεύεσαι, ρε. Μην ξοδεύεσαι. Πού σε έχουμε απ' έξω, ρε τεμπέλα. Σε όλα. Άφια, παιδιά. Σε όλα. Μονοφαγά. Λοιπόν. Έχει κάνει καμιά πρόταση και σε είπαμε όχι. Ναι. Πολλέ. Στη Μαρμίτα πέντε χρόνια σε είπαμε να έρθει και δεν έρχεσαι. Είπα, έρχομαι. Πώς θα πάρω. Ποια Μαρμίτα, ρε. Το άλλο είπα είναι δικό σου δημιούργημα. Το άλλο τι δεν δικό μου δημιούργημα το άλλο. Φυσικά και είναι. Τότε γιατί δεν έρχεσαι. Μου είπε να έρθω. Στο άλλο και σου λέω να έρθω. Θα πέσει φράγκο. Θέλει ο κόσμο. Αφού δεν πληρώνει ο ιδιοκτήτη. Ποιον ιδιοκτήτη για το γύρο που άσε λέω εγώ. Θα το δούμε αυτό. Α, εντάξει. Λοιπόν. Εν ώψη νέα σεζόν να ζούμε. Εντάξει. Λοιπόν. Να πω ότι η εκπομπή είναι προσφορά. Ναι. Από του αδερφού Κωνσταντινίδη που κάνετε την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Αρκεί να έχετε την μπροστά σα μόνο την άδεια κυκλοφορία του αυτοκινήτου. Γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή τη αγορά με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Σου έχω δει ειδήσει σε λίγο. Θα σα πω τι ειδήσει. Θα στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου να τον Αβραάμ Περσίδη. Και του εύχομαι καλή επιτυχία στις εκλογές του Δήμου. Γιατί βάζει υποψήφιο. Θέλω να μου λύσει μια πορεία. Ναι. Πώς γίνεται με όποιον σκοτωνώσουν τόσα χρόνια. Ναι. Με το που αλλάζει η ρότα. Ναι. Και ξεφεύγει από κάποια πράγματα που δεν είναι στο κομμάτι το οποίο ασχολείσαι. Γιατί με την πολιτική δεν ασχολείσαι εσύ. Ναι. Τον έφτιαξε τώρα καλή. Τον είχε σκίσει. Ο κουρέας τη Σεβίλη, ο κουρέας πλατεία. Είναι τίμιο. Εγώ είπα. Είναι άξιο, ρε. Είπα εγώ τι είναι άξιο. Ρωτάω. Πώς γίνεται να τον έχει σκίσει. Είναι γνώστη, ρε. Είπα εγώ ότι δεν γνωρίζω. Πώς γίνεται όταν έχει σκίσει και σήμερα λες το στηρίζω. Το στηρίζω, ναι. Θα κατέβω και θα τον υποστηρίξω, ναι. Αφού δεν ψηφίζει Καλαμάρια. Τι σημασία έχει, η φία, έχω φίλους που ψηφίζουν την Καλαμάρια. Έχει φία. Εσύ σφύρα έχει. Αφήσω τους άλλους εκεί να κατατροπώνουν το Δήμο. Αβραάμ Περσίδης. Τίμιος, εργατικός, άρχοντας. Βοήθησε τον Απόλλων Καλαμαριάς. Δεν πήρε φράγκο από καμιά διοίκηση. Λοιπόν. Τίμιος. Τι λες τώρα. Άνω τελεία. Μην κάνεις κουβέντα. Να πω ότι οι γραμμές είναι ελεύθερες, μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Με κεντρικό μήνυμα το αξίζει να τρέξουμε, η δρομή της IKEA Running Team φέτος τρέχουν για έναν ιερό σκοπό για τα παιδιά. Τρέχουν για την μαμούτ, την παιδική καρέκλα, για την μάλα, το παιδικό καβαλέτο και για την φλίσα, την τροχύλατη θήκη παιχνιδιών, όπου όλα τα παιδικά προϊόντα θα ομορφύνουν σταθμούς χαράς το πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας των δημοτικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών της IKEA. Από το 2013 παρακαλώ μέχρι σήμερα έχουν εξοπλιστεί 67 σταθμοί σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 10 στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με στόχο φέτος να υλοποιηθούν 10 δημοτικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί σε όλη την Ελλάδα, από τους οποίους οι 2 στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κίνηση και αξιομνημόνευτη, φίλε μου Κωστή, ειδικά αφού έχει να κάνει με παιδιά και εν την περιγνώμη με βρέφη. Λοιπόν, οι γραμμές όλες κατηλημένες, να δω αν συμπληρώθηκαν τα εισιτήρια. Όχι, θέλω 2 μηνύματα τώρα, αν προλάβετε και στείλετε μόνο 2. Α3 και ΝΟΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Οι υπόλοιποι 13 έχουν στείλει. Πάμε στον κόσμο. Βέβαια. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι. Έλα γλυκό αγόρι. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο το... Πώς λέγεται αυτός δίπλα μου και τελειώνει σε όζης. Με το ένα το ξέρεις. Ποιο με το? Με το ένος, το παρακάτω. Όχι, μην βρεις κάτι υβριστικό. Προηγουμένως θα πω, τελειώνει. Αυτό που σου είπα προηγουμένως. Αυτό μου το στείλα και έκλαιγα. Έκλαιγα, είσαι θεούλης. Λοιπόν, άκου να δεις αυτό που λέ. Επειδή έγινε ρόμπα σε όλη την Ελλάδα. Εσύ. Έχει κάνει ρόμπα και στο γύρο πάνω στη Μαρμίτα. Είπες το επίθετό μου για μια φαρμακοποιό. Δεν έχει τίποτα φαρμακοποιό. Το σοβρακί μου δεν θέλω να μπαίνετε. Ό,τι γουστάρω κάνω και δεν θέλω τέτοια. Κύριε Ραπτόπουλο, ακούτε? Μα ήρθε η κοπέλα και σε ζητούσε, τι φταίω εγώ? Ζητούσε, άλλο. Λοιπόν, απεγνωσμένα. Άκου να δεις, επειδή με έκανες δεζίλ σε όλη την Ελλάδα, με είπες κλέφτη, με είπες χασικλή και τέτοια, δεν είμαι χασικλής. Καταρχήν, δεν έχω καμίσει ποτέ χασίσει. Παίρνω το φάρμακο, κάνω κανονικά, κάνω θεραπεία. Γι' αυτό το ξέρω ο κόσμος, έτσι. Μα ποιος είπε τέτοιο? Το επιβεβαιώνω εγώ. Σου αρκεί αυτό?
Άκου λίγο κύριε Κόκκινε, άκου λίγο. Θέλω να πω κάτι για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής άδικα έπεσε στη Β' Εθνική. Και με βούλα και υπογραφή πλέον. Με βούλα και υπογραφή. Εγώ τον αγουστάω τον Ηρακλή, γιατί το σώμα μου, όπως σου είπα, της μάνας μου είναι όλοι λεξιδητής. Θέλω να πω κάτι. Λοιπόν, ο Χατζημαναγκής για μένα ήταν ο καλύτερος που πέρασε ποτέ. Ο Θεός του ποδοσφαίρου. Ευχαριστήσω όλων των εποχών και από τον Μπελέ και από τον Ζήκο και από τον Σόκρατη. Μόνο ο Μέση τον πέρασε. Μόνο ο Μέση τον πέρασε, αλλά δεν έκανε, δεν μπορούσε να πάρει τίποτα από τον τίτλο. Σε μικρή ομάδα έπαιζε. Γιατί δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Πάμε για τον Πάοκ τώρα. Όχι για τον Πάοκ, για τον Τσουκαλά να πω. Είπε ο Τσουκαλά στον Πειραιά που κάνει εκπομπή ότι άμα πάρει πάρα πολύ τα βήματα θα ξυρίσει το κεφάλι του. Θα πάω να το ξυρίσω εγώ και θα πάω να επίσης θα ξεγυμνώσω τον Αεξή από την Καστοριά που είπε ότι αν πάρει πάρα πολύ τα βήματα εγώ θα βρω γυμνώσω Λευκό Πύργο. Και τρίτον, θέλω να πάμε μαζί στην Κώρα Ραπτόπουλε, να γνωρίσεις εκεί το σώι μου, τους Ολυμπιακούς και κάτι φίλους μου, να πάμε εκεί να φάμε κάτι, να σε κεράσω ένα γουρουνόπουλο και να σου κάνω και προσθετική βαλιό, DHI, το αποτέλεσμα μετράει. Άσε. Πάμε. Λοιπόν, δύο ειδήσεις. Λέγε. Για τη ρατσιστική επίθεση στο βόλεϊ. Για την οποία... Τι είπαμε το πρωί. Ναι, γίνεται προανάκριση. Σιγά. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι γίνεται προανάκριση για το δικαστήριο του Νάσου. Συνεχίζει τα 16, τρίτη 16 του. Άλλοι τρεις μάρτυρες πρέπει να πάνε. Λέω, για το δικαστήριο του Νάσου συνεχίζεται τρίτη 16. Τελείωσε σήμερα και συνεχίζει. Οι ρατσιστικοί τι θα τους κάνουν δηλαδή, θα τους κάνουν τι. Γίνεται ψάχνουν να βρουν ποιος είναι αυτός. Τι θα τον κάνουν δηλαδή, του κάνουν τα. Θα τον απαγορεύσουν να ξαναπάει στο γήπεδο. Σιγά με τον απαγορεύσουν να πάει στο γήπεδο. Τι είναι εδώ Ευρώπη. Το θυμάσαι το παλικάρι που βγήκε και ποιο? Ωραία μίλησε και λέει, ναι. Ξέρεις λέει πόσο πονάει να μην μπορεί να πας δύο χρόνια και να πρέπει να είσαι εκεί, να μην μπορεί να πας όπου θέλεις, ναι. Και να πρέπει να δίνεις το παρόν στο τμήμα. Ναι. Άσε ξυπνάδες. Σιγά. Έξω από το χώρο και λαϊδάς. Δεν πάνε στο βόλι. Βρεάσε τώρα και λαϊδάς. Σιγά τα αίματα. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Έλα πάω ξάκι μου. Έλα πάω ξάκι μου. Τι έγινε, τι κάνεις. Ο Λουκίνας λέει τον. τον Πασά. Φιλαράκι λέει. Γιατί γελάς ρε εσύ τώρα. Φιλαράκι λέει. Ψέματα λένε αυτοί στον Γιατί Ηρακλή. Υιοθετείς αυτά που. Ναι, υιοθετεί. Γιατί εγώ άκουσα το δικηγόρο του εδώ στον αέρα του Μετρόπολη. Που λέει ότι τα βρήκαμε. Ναι, για βγάλει το Λουκίνα να δούμε. Ο δικηγόρος του να αλλάξει δικηγόρο. Σαχλαμάρα. Όταν βγαίνει ο συμπαραγωγός. Τον Παντελίδη δεν του δώσαν ούτε ένα σάντουιτς στον Ηρακλή. Όταν βγαίνει ο συμπαραγωγός σου. Προφανώς έχει κάποια στοιχεία και τα λέει, δεν τα λέει. Τι άτομα, από το μυαλό μα τα βγάζει. Τι έχει στοιχεία. Ο αστοιχείωτος δεν έχει στοιχεία να έχει. Για λέγε. Τέλος και μείον τέσσερις θα φάνε. Λοιπόν, άκου θα φάνε και μείον τέσσερις τώρα. Αυτά είναι τα εύκολα, αλλά αυτό που λέω, άκου τώρα. Στην πρώτη σελίδα στην εφημερίδα σας, γιατί δεν τα είπε ώρα ούτε ο κύριος Μπούζος, ούτε ο Γρηγόρης. Τι δεν είπα, φίλε μου. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Άκου ονόματα. Τα οποία αθωώθηκαν. Το ξέρω. Λέγε. Λοιπόν. Λέγε. Πιλάβιος. Ρέμος. Πιλάβιος. Γκαγκάτσης Βασίλης. Κουρίδης. Έτσι. Σαρής Γιώργος. Εξαιρετική. Γιώργος Αρβανιτίδης. Λοιπόν. Όπως καταλαβαίνεις χθες μόλις μιλούσαμε για καταστρέφους. Μιλούσαμε για προδότες που είναι στην ομάδα. Ναι. Και για εφιάλτες. Ναι. Λοιπόν, μόνο από τα ονόματα που αφαιρώθηκαν, αυτό το λέω και μην είμαι δεν τα λέω εγώ. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι έχει γίνει φίλε. Καταλαβαίνεις τι όρια έχουν γίνει. Και τώρα και καλά ότι δεν έπεσε παιχτικά ο Ηρακλής, ότι δεν τον έριξε ο Τάκης που τον φέρανε οι αυτόνομοι και οι Σωτηρόπουλοι που ήταν τότε με τον στο ραδιοσταθμό. Με το αυτό που μπήκε φυλακή τον Σαχματζίδη που και καλά πρόλαβε και μπήκε μέσα και ήρθε ο Σαββίδης και σώθηκε και ο ΠΑΟΚ γιατί άμα έπαιρνε την ομάδα ο Σαχματζίδης γιατί αυτό ήταν το σχέδιο να εξοντώσουν τον Ηρακλή για να πάρει ο Σαχματζίδης τον ΠΑΟΚ. Έτσι πήγε το έργο. Και με βάση τα ονόματα που αφαιρωθήκανε βγάλε συμπεράσματα Ραπτόπουλε. Εγώ τα συμπεράσματα. Για τον Ηρακλή τι έχεις να πεις. Αυτά που είπε ο Ραπτόπουλος, ο Λουκίνας να πούμε, εδώ έδωσε ο Κούλαλης 3,5 χιλιάδες για το φάγατε. Πρέπει να επαναφέρουν τον Ηρακλή στη Σούπερ Λίγκα. Τον Ηρακλή. Ναι, φυσικά.
Αφού τον έριξαν οι σπιούνοι δικοί μας, ρε πάνε. Ρεάς τους σπιούνοι, οι σπιούνοι να πάνε στο πύρτο εξώτερο. Καλά σε λέει. Ρε Γρηγόρη, ξέρεις πόσο καιρός πέρασε. 8 χρόνια. Ναι. Δεν κατάλαβα. Τώρα. Εσύ τι λες τώρα. Σαν τι μιλάς, σαν Παοξής, σαν Ηρακλειδέας. Εγώ φίλε, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω την ιδέα του Ηρακλή και παρακολουθώ, έγινα ΠΑΟΚ φίλε. Με αυτά τα συχάματα εγώ δεν μπορώ να γουλιάζω φίλε. Δεν μπορώ να τους βλέπω. Τέλος, okay. Επόμενη γραμμή. Νικητής της κλήρωσης δεν πάμε, είναι και ο κύριος Αντώνης Τσιγάρας. Τσιγάρας. Ναι, έτσι λέγεται. Τσιγάρας. Αφού μου βάζουν και τους τονισμούς ναι, για να μην έχουν παρεξηγήσεις. Ναι, Αντώνης Τσιγάρας έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το 23 10 3 90 για να... να κλειδώσει τη συμμετοχή του για τα ψώνια της χρονιάς. Διαβάζω ένα μήνυμα μόνο. Ένα. Γρηγόρη, ουλιάζει και ζητάς χρηματική αποζημίωση που μπορεί να δικαιούσε. Πάμε τώρα στα δικαστήρια να ακούς τα ουλιακτά των γονιών του Νάσου που ζητάνε το γιο τους πίσω, αλλά δεν θα τον πάρουν ποτέ γιατί οι συνοπαδείς του τον ανάγκαν να σκοτωθεί. Το που είπες με ελαφρά την καρδιά να πληρώσουν αυτοί που το έκαναν, ενώ ουλιάζει για θέματα οικονομικά, δείχνει την τροπή που νιώθεις μέσα για τους συνοπαδούς. Φίλε μου, πρώτον, είπα. Να καταδικαστούν σε θάνατο όποιοι και αν τον έχουν, αν έχουν κάνει κάτι τέτοιο και είναι καταγεγραμμένο. Είπα κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην ελληνική νομοθεσία. Εγώ λέω να τους σκοτώσουν, να δικαιωθεί ο Νάσος. Και να ξέρεις, δεν δικάζονται μόνο για τον Θάνο, τον Νάσο, αλλά και αρκετές ακόμα ενέδες και χτυπήματα σε άλλους. Δεύτερον, όλα όσα λες ότι ο Σαββίδης σας έριξε είναι φαντασία σου. Και αν είσαι μάγκας, μίλα με καθαρά επιχειρήματα να μάθει ο κόσμος. Με ονόματα, ημερομηνίες και μάρτυρες. Αλλά σε ένα που είσαι σίγουρος ότι έβαλε το χέρι του Ιβάν, είναι με το που πήγα να πλήξω το θέμα του Νάσου και δεν το άφησε όπως και να βάλει δικηγόρος για να πάνε φυλακή οι μάγκες στην οπαδή σου. Περιμένω να το διαβάσει επειδή είσαι αμερόληπτος δημοσιογράφος. Τοποθετήθηκα από το ξεκίνημα της εκπομπής. Πάμε, βρε. Τοποθετήθηκα. Μην με ρωτάς, είπα εις θάνατον όποιος το έκανε, αν το έκανε. Ό,τι ομάδα και να είναι. Τι λέει, καταλαβαίνεις τι εννοώ ρε Χατζηγιώρη, την χειρότερη, την ανωτέρα των ποινών. Την ανωτέρα των ποινών, πλάκα μου κάνεις. Έφαγε κάποιος το παιδί του γονιού, ό,τι και να ζητήσει δεν γυρνάει το παιδί πίσω. Να μην ξαναδούν το φως της ημέρας, πλάκα μου κάνεις, ακούς. Ή ακούς επιληπτικά. Επιληπτικά. Μην μιλάς αυτή την αρρώστια. Και δεν καλή άρρωση. Γι' αυτό σου λέω, μη πρόσχε. Ορίστε. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Γρηγόρη. Ναι. Θέλω να κάνω μια καταγγελία σχετικά με τους παπάδες. Μια σχέση της Εκκλησίας και θέλω να μου απαντήσεις σε κάτι αν μπορείς. Λοιπόν, πήγε ο γιος μου να κλείσει εκκλησία για τη βάφτιση του εγγονού μου, του γιου του τέλος πάντων, έτσι. Και επειδή ο νονός, η νονά που θα βαφτίσουν το παιδί έχουν κάνει πολιτικό γάμο, οι παπάτες δεν έχουν... Ναι, αυτό λέω όμως, τι να κάνω. Τι συμβαίνει εδώ πέρα. Θα αλλάξει νονούς, ας το πω εγώ. Θα αλλάξει νονούς. Πρέπει να αλλάξει νονούς. Ναι. Γιατί? Έτσι. Γιατί έχουν αυτό τον... Δεν το, έτσι, είναι κανόνας. Κάτσε ένα λεπτό ρε φίλε. Τι νόμος είναι αυτός. Κανόνας είναι της εκκλησίας. Φίλε, ρωτάω κάτι. Εσύ... Δηλαδή αυτό είναι ρατσισμό, δεν απαγορεύεται. Ρωτάω κάτι. Εσύ το παιδί γιατί δεν το πας στο Δήμο να του δώσει το όνομα. Μα θέλει να το βαφτίσει ο Γιώργος. Και άμα θέλει να το βαφτίσει, ας αλλάξει νονό. Όταν θες να πας σε ένα μαγαζί. Άντε πάει. Σου μιλάω ανοιχτά του. Αν θες να πας σε ένα μαγαζί. Δίκιο έχει η Εκκλησία. Θα πας με τους κανόνες του. Έχει δίκιο η Εκκλησία. Δεν θα πας με τους δικούς σου κανόνες. Άμπρα, καλά σε λέει. Σου λέει. Ένα λεπτό. Ο πολιτικός γάμος είναι νόμος του κράτους ή όχι. Είναι. Δεν είναι νόμος της Εκκλησίας. Καλά σε λέει. Δηλαδή η Εκκλησία δεν είναι ξεχωριστό. Δηλαδή η Εκκλησία υπάρχει. Είναι άλλο πράγμα ο θρησκευτής. Ρε φίλε, να ρωτήσω κάτι. Εδώ είναι άλλος νόμος. Δηλαδή, άλλη νόμη, είναι άλλη νόμη. Στάσου να μπω στη μέση. Όταν πας σε ένα μαγαζί υπάρχουν οι νόμοι. Στάσου να μπω στη μέση. Καλά λέω γρήγορα. Καλά λέω κόκκινος, δίκιο έχει. Γιατί ρε φίλε, αυτά που λες είναι λάθος. Λάθος είναι αυτά που λες. Λάθος είναι αυτά που λέω. Δηλαδή εσύ μπορεί να θέλει να το βαφτίζει κάποιος μουσουλμάνος. Ναι, δεν γίνεται. Είναι δικαίωμα σου. Δεν είναι μουσουλμάνος, είναι Έλληνας. Τέλος, έχει δίκιο. Ξέρεις γιατί το λέει. Έχει δίκιο κόκκινος. Πρέπει να πει το πιστεύω, το αποταξάμι, το σωτανά. Πρέπει να πει κάποια πράγματα που αν δεν έχει κάνει. Δεν το δέχομαι. Λοιπόν, αυτό είναι νόμος. Αυτό είναι νόμος, έχει δίκιο κόκκινος. Άμα θες βρες άλλους νόμους. Όχι εγώ. Αυτοί που το είπαν, έχουν δίκιο. Εγώ όταν πέθανε μία γυναίκα, ήταν καθολική, σε ένα χωριό. Και πήγα να τη θάψουν, ξέρω εγώ, τη γυναίκα και δεν τη διάβαζε ο ορθόδοξος παπάς. Λέει, δεν είναι δικιά μας, λέει αυτή, λέει, είναι από τους καθολικούς. Και μου λένε, βρες ένα παπά, λέει, να πούμε. Πήγα εγώ στη καθολική εκκλησία και στη Φράγκον, βρήκα τον πάτερ Λούβαρη, να πούμε. Πήγες. Πάτερ Λούβαρη, εγώ πήγα. Πάτερ Λούβαρη, λέω, για κάνω. Τι ψεύδι, ποιος πήγε. Σφίγε ρε ψευτάρα. Τον πήρα τον Πάτερ Λούβαρη
Είχε κάτι μουστάρδες στο πουκάμισο ο Πάτερ Λούβαρ, το βάζω μέσα στο πούντο, τον πάω εκεί στο χωριό. Λέει τα έθιμα είναι τον το παπά, δεν τον πληρώνουμε. Λέει στα 40. Πόρε, λέω που έμπλεξε, λέω με αυτού του κόρου του λάχαρου να πούμε. Και έτσι λοιπόν, και έτσι, λοιπόν έκανε την τελετή, να πούμε την κηδεία, ο καθολικός παπάς. Τι να κάνουμε, αλλάξουμε τους νόμους. Άμα θες εσύ να το βαφτίσεις το παιδί, ξέρω εγώ. Όχι, εδώ είσαι λάθος. Ναι. Εντάξει. Για οτιδήποτε άλλο να συζητήσουμε. Τι να κάνουμε, αυτή είναι λοιπόν, η κανόνες. Τι να κάνουμε. Ο Αντώνης ο Τσιγάρας πάει με 1000. Γιατί πάει με 1000? Καλησπέρα, Αντώνη. Ο Τσιγάρας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Καλώς τον Τσιγάρα. Καπνίζει ρε Τσιγάρα? Όχι, το έκοψα. Το έκοψε το Τσιγάρα. Συγγνώμη, είναι από παρατσούκλι το Τσιγάρας που έχει και έμεινε σαν επίθετο? Προφανώς. Θα κάμπιζε κανένας προπάπος του τίποτα για να τον Τσιγάρα σαν και εσένα. Προφανώς. Άκουγες ή σε ειδοποίησανε? Άκουγα στο ίντερνετ, το είχα στο κινητό. Ναι. Αλλά μετά καθυστέρησε και μετά. Γιατί... ειδοποιήσαν ότι... Ναι. Γιατί από το ίντερνετ είσαι εκτός Θεσσαλονίκης? Όχι, απλά είχα το κινητό μαζί μου και... Δεν χρειάζεται και να όχι, για να καταλαβαίνει ο βλαμμένος τη δύναμη που έχει το ίντερνετ, το διαδίκτυο. Αυτό το καταλάβεις εσύ το που μιλάς για ομάδες της πόλης. Οι ομάδες της πόλης, οι ομάδες της πόλης. Όλη η γη σ' ακούει, οι ομάδες της πόλης. Αντώνη, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τι ομάδα είσαι? ΠΑΟΚ. Τι θα είναι ο Αντώνης, λοιπόν, τσιγάρας είναι. Τι βλέπεις για το βράδυ σήμερα? Στο... τι θέλεις, ναι. Συμπαθείς κάποια ευρωπαϊκή ομάδα? Λακιντήρ τώρα με τον νικητή πιάνεις ρε κόκκινε. Άγιαξ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη, να αφήσει έξω την Γιουβέντους. Το λες στοιχηματικά είναι η συμπάθειά σου? Όχι, η Γιουβέντους είναι η συμπάθειά μου. Ναι. Αλλά εδώ που έχει φτάσει ο Άγιαξ, ίσως προχωρήσει παραπάνω. Κανένας δεν το πίστευε και... Μ' αρέσεις. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Μπήκες, έδεσες την συμμετοχή σου για να είσαι ανάμεσα σε αυτούς που θα διεκδικήσουν τα ψώνια για έναν ολόκληρο χρόνο. Έτσι. Ευχαριστώ και θέλω να πω και κάτι άλλο. Να πεις. Όποιοι και αν είναι οι νικητές, νομίζω δύο είναι. Δύο θα είναι, ναι. Μία πρόταση έχω να κάνω. Αν είμαι εγώ νικητής θα το ακολουθήσω, να υποφεληθούν περισσότερα άτομα του ενός, περισσότερες οικογένειες του ενός. Δηλαδή να, ο νικητής να τα μοιραστεί με κάποιες οικογένειες που έχουν ανάγκη. Δεν και 300 ευρώ, αν ήταν χιλιάρικο να το μοίραζες, φίλε, 300 για σένα. Όχι, κάθε μήνα είναι 300 ευρώ. Άσχημα είναι. Ναι, να αγοράσει ένα μήνα. Σου λέει ο Αντώνης, εγώ έχω τη δυνατότητα και προτιμώ τα 150 τα έχω για την οικογένειά μου και τα 150 τα παίρνει κάποια άλλη οικογένεια που δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Αυτό προτείνει. Ναι. Αυτό άσε να συζητηθεί εκτός αέρα. Εντάξει. Εγώ, αν είμαι νικητής, θα ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Καλά, κέρδισε τώρα εσύ και μετά βλέπουμε τι θα γίνει. Είναι και αυτό. Λοιπόν, όπως και να έχει συγχαρητήρια. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, Μάρκο. Συγχαρητήρια λέγεται. Τρώει το ύψιλο. Μία τρώει φωνή, ένα. Μία τρώει σύμφωνα, μία τρώει σάντουις με μουστάρδα και μία. Άντε να μην πω τώρα. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα σας, παιδιά. Όπα. Όπα. Να πω κάτι και στους δυο σας. Να πεις ό,τι θέλεις. Ερώτηση. Γιατί οι γυναίκες τρίβουν τα μάτια τους όταν ξυπνάνε το πρωί? Θα μου πείτε. Πρόσεχε, θα απαντήσεις. Γιατί δεν έχουν αντίρρια σαν εμάς? Γεια. Φέτο. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Έλα, καλησπέρα. Είπαμε, καλησπέρα. Γεια σου, Ραπτόπουλε. Ραπτόπουλε, είσαι ο πιο μάγκας από όλους. Τα λες, αυτά που λες, έκανες πολλούς μάγκες. Πάρα πολλούς μάγκες. Και ένα πράγμα να ξέρεις. Τα ζαβά τα πουλιά, ο Θεούλης πάντα φορά θα κάνει. Το ξέρεις αυτό. Ζαβά πουλιά. Έλα. Ναι, τα ζαβά τα πουλιά πάντα φορά θα κάνει. Το κατάλαβες? Α, μπράβο. Και πες το φίλο του, το διπλανό, ας πάρει το φίλο τον Κούγια για να τον πει για τον Ηρακλή. Και ας να λέει αυτά που λέει, δικαιώθηκαν. Δεν δικαιώθηκαν. Εντάξει, ας τον ενημερώσει, ας ακούσει και στην εκπομπή με τον Καμόρα που μίλησε ο Κούγιας και μετά να μου πει πώς δικαιώθηκαν. Και αν δικαιούται ο Ηρακλής να πάρει αποζημίωση. Φίλε, με έναν άνθρωπο... Εντάξει, με έναν άνθρωπο... άστα αυτά, άκουσε κόκκινε. Πάρε, μάθε από εκεί, δες ακριβώς τι είναι. Έχει μικρό όνομα εκεί. Μικρό όνομα. Το μικρό σου όνομα, μπορώ να ακούσω. Άσε ρε κόκκινε, εσύ πάρε στο Ηρακλή τζάμπα να μπαίνεις και άσε αυτά τα... Ρε θέλε, συγγνώμη, γιατί... επειδή ντρέπεσαι να πεις και το όνομά σου. Έλα, δεν ποτέ από εμένα, σε ξέρουμε καλά εσένα τώρα. Εσύ ξέρεις εμένα.
Αγράμματο δικηγόρο τώρα. Αγράμματο και δικηγόρο πώ γίνεται, για πε μου. Αγράμματα δικηγόρο είπε. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Εντάξει, θα υπάρχουν και αυτοί που δεν μας συμπαθάνε, ρε Γρηγόρη, θα μας κάνουν και επίθεση. Ναι, αλλά δεν έχει επιχειρήματα. Δεν έχει το θάρρος να μιλήσει μαζί μου. Πάμε, έλα φίλε. Γεια σας. Μάλιστα. Ο Τοβόπουλος από τη Νέα Υόρκη, τι κάνετε? Τι κάνετε, κύριε Κώστα? Καλά εσείς? Καλώς το. Ο Ραπτόπουλος, εσύ, Κόκκινε, όλα καλά? Όλα καλά. Υγεία έχουμε. Το ακροατήριο, όλοι καλά? Καλά είναι, καλά είναι. Μια χαρά είναι. Σε καλή φόρμα είναι το ακροατήριο, βέβαια. Σε καλή, χαίρομαι, έτσι να είστε σε φόρμα. Τι κάνει Νέα Υόρκη? Η Νέα Υόρκη είναι μια χαρά. Για κάθε έχει σήμερα. Έβλεπα ότι έχουμε ίδια θερμοκρασία το πρωί. Ναι, κάπου εκεί. Το μόνο κοινό που έχουμε με τη Νέα Υόρκη, βέβαια. Κάπου εκεί παίζουμε, εκεί παίζουμε. Κοίταξε, έχουμε πολύ ελληνισμό εδώ και κρατάμε το ελληνικό. Όχι, ναι. Ξέρεις, παρακολουθώ ένα συγκεκριμένο κανάλι το οποίο τις ειδήσεις μέσα σε μία ώρα έχει μάθει τα πάντα. Και τις λέει αχρωμάτιστα. Αχρωμάτιστα. Όπως εμείς εδώ, ναι. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, μαθαίνεις τι γίνεται με τις ισοτιμίες των νομισμάτων. Πού είναι το πετρέλαιο, ο χρυσός και όλα τα υπόλοιπα. Θερμοκρασίες πόλεων, αυτά εδώ. Και με αυτά που δείχνει με τον καιρό, καμιά φορά βλέπω. Παρατήρησε. Η ανθρωπότητα έγινε μια γειτονιά, παιδιά. Έτσι ακριβώς. Εδώ και πολλά χρόνια. Και μακαλάς που λέμε. Και παρακολουθώ εδώ και 4-5 μέρες ότι. Καταργήστε τους εθνικούς σύμβουλους. Την ίδια θερμοκρασία η ανθρωπότητα που έγινε στη Θεσσαλονίκη έχει η Νέα Υόρκη. Καταργήστε. Έτσι. Δεν ξέρω πού θα βγει αυτό, αλλά δεν, είναι από τη μια μεριά ευχάριστο, καλό είναι. Αλλά κύριε Κώστα, μεριά... αν θέλετε, μπορείτε να μείνετε στη γραμμή σας να περιμένετε, γιατί έχουμε διάλειμμα. Και... ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, γιατί όχι. Μείνετε γιατί στη γραμμή σας και θα επιστρέψουμε μετά για να πείτε τη γνώμη σας για ό,τι θέλετε. Διάλειμμα. Και συνεχίζουμε να είπαμε τον κύριο Τομόπουλο να παραμείνει. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Που μας θυμάμαι το τηλεφώνημά του πρώτα απ' όλα. Παλιός συνάδελφος και έχει και αυτός τη δικιά του ιστορία. Λοιπόν, τώρα είναι στην Νέα Υόρκη, σε λίγους μήνες. Πότε έρχεσαι στη Καστοριά? Μπορεί να είμαι, πιθανό να είμαι μεγάλη εβδομάδα, αν όχι μεγάλη εβδομάδα θα είμαι γύρω στις 15 Μαΐου σίγουρα για 5 μήνες. Ωραία. Μετά. Υγεία να έχουμε να βρεθούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Καλά, γιατί... δόξα τω Θεώ, όταν προσπαθείς και υγεία έχεις. Πρέπει να προσπαθούμε, παιδιά, να μην στεναχωριόμαστε, να μην βασανιζόμαστε. Και στην Ελλάδα βλέπω βασανίζονται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Σας ακούμε, κύριε Τομόπουλο. Κοιτάξτε, θα πω δύο λόγια για το Champions League και δύο λόγια για την Ελλάδα. Το πρωτάθλημα, την αγαπημένη μου ομάδα, τον ΠΑΟΚ. Πρώτα πω την Ευρώπη. Για μένα πρέπει να πληρείς το πακέτο της ομάδας για να έχεις ομάδα. Μπορεί να έχει η Paris, να έχει η Paris Saint-Germain παίχτες παγκοσμίως κλάσεως, αλλά δεν έχει σύνολο, δεν έχει προπονητή. Και η βάση είναι εκεί. Για μένα αυτή τη στιγμή οι καλύτεροι προπονητές είναι της Liverpool και της, μπορεί να φανεί παράξενο, και της Juventus, ο Ιταλός. Καλός προπονητής. Βέβαια. Ακριβώς. Γιατί βλέπει γήπεδο, βλέπει αδυναμίες, βλέπει... και coach καλός. Βέβαια. Εκεί είναι το πονηρό. Τώρα όταν βλέπεις τον γαμπρό, το λέω γαμπρό αυτόν τον Guardiola που τα δίνουν όλα στο πιάτο, και η Αγγλία έχει το καλύτερο πρωτάθλημα και δεν θέλει να βάλει το VAR για να βγάλει, παίρνουν τα πρωταθλήματα αυτοί που θέλουν, τι να πω, απογοητεύομαι. Δεν μου λες. Γιατί πες μου. Χωρίς Ζαμπά μπίσες VAR και ακμό, παίρνεις διπλό στη Λάρισα. Ακριβώς αυτό θα σε έλεγα μετά, θα πω πρώτα για την δυο κουβέντες, δώστε μου ένα λεπτό. Λοιπόν, πιστεύω η νεανική, ο νεανικός Άγιαξ έχει υλικό, αλλά δεν έχει αυτή την οριμότητα και την εμπειρία να χτυπήσει πολύ. Είναι αφελής. Άρα ποντάρεις συντακτική. Ποντάρω στη Juventus περισσότερο, φυσικά αν υπάρχει ο Ρονάλντο. Γιατί είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, εγώ πάντα πιστεύω στον δεινό σκόρε, στον παίχτη που μάχεται γενικά και δεν παίζει για προσωπικό. Προσωπικό το επίπεδο. Τέλος. Φυσικά όλοι παίζουν, τέλος. Αλλά αυτός είναι τέλος. Γενικά. Σε περιμένουμε... Να πω για τον ΠΑΟΚ. Πες γρήγορα. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπες, Ζαμπάς, Λιμνιός είναι αυτό που κάνουν τη διαφορά, την τεράστια. Ο Πασχαλάκης αρχικά. Μάλλον να το πω διαφορετικά. Πρώτα για να έχεις ομάδα μεγάλη στην... Μην το μακραίνεις, Θωμόπουλε, μην το μακραίνεις. Να τελειώσω, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Υπάρχει Σαββίδης με χρήμα, υπάρχει Πασχαλάκης, τερματοφύλακας αγριόγατος, υπάρχει Ζαμπά, υπάρχει ένα σύνολο, μια ομάδα, υπάρχει ένας προπονητής, υπάρχει ένας κόσμος, υπάρχει μια.
να μεθύσει αυτή την ομάδα και δεν νομίζω να το χάσει. Να είστε καλά, κύριε Τομόπουλε. Τομόπουλο στην Ελλάδα, στην πατρίδα μου, στην Καστοριά και σε όλους. Τομόπουλο, δεν το έχει. Τομόπουλο. Και πώς λέγεται Τομόπουλο. Κύριε Τομόπουλο, πες τον λέγεσαι Τομόπουλο. Μετάφ, Τομόπουλο. Γιατί είναι ζαβό. Εντάξει, ευχαριστώ. Μάλιστα. Ζαβό το βλέπει ο καθένας, αλλά για μένα είναι πολύ ωραίο. Βάει. Επόμενο κυρία. Εγώ νόμιζα ήταν το. Σε κάλυψε και όχι, ρε. Τομόπουλο λέγεται. Έγινε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρήστος Γεωπόνος, τι κάνετε, καλά είστε. Καιρό έχω να σας ακούσω. Τα βλέπω, δεν πειράζει, σας ακούω εγώ. Ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση και θέλω να μου απαντήσετε. Τόσο καιρό ακούμε ότι από τότε που σταμάτησε η κεντρική διαχείριση και κάποιες ομάδες όπως η ομάδα μου, η Λαμία, πήγε με τη, και έχει χορηγό την Ερτένα τέλος πάντων, όλοι κατηγορούν ότι αυτές οι ομάδες που είναι εταιρείες παίρνουν χρήματα από το ελληνικό δημόσιο. Ναι. Ο κύριος Μπούζος εχθές τρολάρισε εισαγωγικά και όχι με εισαγωγικά τον πρόεδρο της Λαμίας. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο ΠΑΟΚ θα φύγει από την Νόβα για να ζητήσει μεγαλύτερο συμβόλαιο από την ΕΡΤ. Ναι. Τα χρήματα από την ΕΡΤ θα είναι από τον αστερισμό των Πλειάδων ή από τους Έλληνες προλογούμενους. Να μας πει αυτό θέλω να σχολιάσουμε. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εσείς πιστεύετε ακόμα ότι θα γίνει η αναδιάδροση? Άλλο σε λέει, ρε. Δεν με ενδιαφέρει για μια διάρθρωση. Όχι, πέρα. Γιατί. Έχω σωθεί. Για... Είτε γίνει, είτε δεν γίνει. Όχι. Δέχομαι αυτό που λέτε. Λέω άλλο πράγμα. Για να μπορέσει να διεκδικήσει αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να γίνει και αναδιάρθρωση. Λέω, πιστεύετε θα γίνει αναδιάρθρωση. Εγώ συνεχίζω παρά αυτά που ακούγονται. Και ρωτάω. Εγώ ήθελα ένα σχόλιο από εσάς. Δεν τα ξέρω, δεν έχω πληροφορίες. Εγώ ξέρω μονάχα ότι μένει μόνο να ψηφιστεί από τη Βουλή. Τώρα, αν θα γίνει η Τούμπα εκεί πέρα, δεν μπορώ να το ξέρω. Θα γίνει η Τούμπα, κύριε μου. Εγώ δεν ρώτησα αυτό. Εγώ ρώτησα το εξής. Κατηγόρησε ευθέως ο κύριος Μπούζος, ο καλός Μπούζος που λέτε και το πρωί, περιμένουμε, τον πρόεδρο της Λαμίας πόσα λεφτά θα έπαιρνε αν έβγαινε στην αγορά έξω να ζητήσει χορηγούς. Και το απάντησε ο πρόεδρος 900.000 με ένα εκατομμύριο. Με αυτά που έχει δώσει δικαιούται πολλά, πίστεψε με. Κάτσε ρε, περίμενε ρε. Για. Στρέψε, ακούστε και βγαίνει πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ, επειδή η Νόβα δεν πηγαίνει μάλλον και πολύ καλά, ζητάει μεγαλύτερο συμβόλαιο και θα το αναζητήσει από την Ερτένα. Εδώ τώρα τι θα πει ο κύριος Μπούζος. Αυτό θέλω να σχολιάσω. Να είστε καλά. Να είστε καλά, θα πει ο Μπούζος. Τον κύριο λέω να είστε καλά. Δεν θα πει τίποτα. Δεν οφείλω να απαντήσω για κανέναν Γιώργο, για κανέναν Κώστα, για κανέναν συνάδελφο. Ναι. Πάμε. Ναι, εγώ είμαι. Ναι. Έλα, φίλε. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ για ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε ένας κύριος σχετικά με τη βάπτιση. Εγώ έχω βαπτίσει καθολικά, είμαι χριστιανός ορθόδοξος και έχω βαπτίσει καθολικό. Ο καθολικός το δέχεται. Όχι, ακούστε, δεν είναι αυτό. Τα ίδια και χειρότερα είναι από μας. Προσέξτε τι γίνεται όμως. Ο νονός, ναι, είναι ο ενδιάμεσος στο να αποκτήσει ένας άνθρωπος μία επαφή με τον Θεό, ο οποίος είναι ένας και μοναδικός, όπως και να ονομάζεται. Όπως και να ονομάζεται. Δηλαδή μπορεί να ονομάζεται Μανιτού, μπορεί να ονομάζεται Θεός, μπορεί να ονομάζεται και εγώ δεν ξέρω τι. Ο νονός είναι ο ενδιάμεσος. Εκείνο που έχει να κάνει ο παπάς, ο οποιοσδήποτε παπάς της οποιασδήποτε θρησκείας είναι, να αποδεχθεί την ακεραιότητα αυτού, ο οποίος κάνει τον ενδιάμεσο μεταξύ του παιδιού. Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω, κατάλαβα τι λέτε. Εγώ, αν πάω να βαφτίσω τώρα ένα παιδάκι και με δύο παπάς, μπορεί να με απορρίψει. Ακούγοντας το ραδιόφωνο, την πινελή για τους έχω ρίξει. Έχοντας την δυνατότητα του δεσμή και λύν, μπορούν να δεχθούν ή να απορρίψουν το οτιδήποτε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό. Εμείς δεν λέμε τι είναι το σωστό, εμείς λέμε τι επικρατεί. Εκείνο που μπορούν να απορρίψουν είναι την αθεία. Δηλαδή, εάν η συγκεκριμένη νονή του παιδιού δηλώνουν άθεοι, τότε δεν μπορούν να είναι οι ενδιάμεσοι σε αυτό το μυστήριο. Εάν όμως δηλώνουν... Πώς θα δηλώσουν άθεοι? Μα θα το ρωτήσουν. Θα τους ρωτήσει ο παπάς. Δεν έρχονται σε μία επαφή. Όταν πας να κάνεις μία βάπτιση... μπορεί να πει ψέματα αυτό ο νονός για να το βαπτίσει. Τώρα εντάξει, μπορεί να πει ψέματα εκεί, μπορεί. Τώρα εγώ είμαι άνθρωπος, άμα πώς με ρωτήσει ο παπάς για να βαπτίσει το παιδάκι, λέω εντάξει, πιστεύω. Εκείνη τη στιγμή τότε σημαίνει ότι δεν έχετε σε σεβασμό, σε εκτίμηση την ίδια σας την προσωπικότητα. Εάν άλλο είσαστε.
άλλο υποστηρίζεται και άλλο εμφανίζεται. Εδώ ο Τσίπρας είναι αριστερός και τα βρήκε με τους Αμερικάνους, τις εμπειράζαμε από τον παπάρα μου. Δεν είναι αυτά τώρα, δεν έχουν... τι το να είστε καλά πάντως, ευχαριστούμε για την πληροφορία. Να είστε καλά. Εδώ άλλος είπε είναι αριστερός και τα βρήκε με τη Μέρκελ τώρα. Και σε να σε πειράζει εγώ άμα είμαι άθεος και για να βαφτίσω το παιδάκι που ένα ψεματάκι τον παπά. Γρηγόρη, ωραία το είπε όμως. Μας έδωσε και καταλάβαμε τι ισχύει. Χαίρετε. Ναι. Έλα Βίλε. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε μου. Καλησπέρα σας. Καλώς τώρα. Σας παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο, σας ακούω εδώ και περίπου 3 χρόνια. Μπράβο. Να συγχαρώ την εκπομπή σας η οποία θίγει πολλά θέματα εκτός από τα ποδοσφαιρικά και φιλοσοφικά και θρησκευτικά και κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά κλπ. Κύριε μου, μεγαλικά και πιάνω, δεν πήρατε σε οποιαδήποτε εκπομπή τηλέφωνο. Ναι, το κατάλαβα αυτό, αγαπητέ Γρηγόρη. Και σε γουστάρα πάρα πολύ γιατί ακούς και μάλλον ο Ρόρι Γκάλαχερ από ό,τι έχω καταλάβει. Ήθελα να πω το εξής. Άκουσα προχθές μια εκπομπή του κυρίου Ραπτόπουλου που κάνει κάθε Δευτέρα σε μια καφετέρια της Θεσσαλονίκης. Στη Μαρμίτα, στην Ανατολική Στράκη. Ακριβώς. Κάνει διαφήμιση ο Γρηγόρης. Εκεί στο τζιγκούνι που έχει το μαγαζί. Θεατράκι ακριβώς, το λέω. Είναι ακριβώς. Θεατρική παράσταση εκεί πέρα. Κάνουμε θέατρο. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Μακεδόνες και ιδιαίτερα τον Αλέξανδρο από την ΚΟ που δεν μίλησαν με άσχημα λόγια για μένα που είμαι κριτικός. Είμαι από Σιτία Κρήτη. Είμαι ΠΑΟΚ. Και βλέπω μια προσπάθεια του κυρίου Ραπτόπουλου εδώ και πολύ καιρό που μας δυσφημίζει και μας λέει κακούς ανθρώπους. Ναι, το λέω, το λέω. Εντάξει, πάρετε τα σκυλιά, τα βάζετε στα δέντρα, πετάτε στα ψαλάκια να πούμε ο υδροχλωρικό οξύ, πετάτε τις γάτες φόλες. Έχουμε και κακά παραδείγματα, έχουμε και κακούς. Ναι, ρε παιδάκι μου, εγώ δεν είπα τώρα. Ναι. Κάνετε συναλλαγή, δίνετε όπλα, δεν δίνετε τα όπλα, παίρνετε τα λεφτά. Εγώ προσωπικά δεν δίνω. Δεν είπα για σας. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τους Μακεδόνες, τους φίλους. Είμαι ΠΑΟΚ και θα έρθω στη Θεσσαλονίκη σε ένα μήνα να γιορτάσω το πρωτάθλημα και ελπίζω και το κύπελο. Τώρα εσείς οι κριτικοί με τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, πώς έχετε καλή σχέση, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Φίλε, μια ερώτηση. Εγώ μεγάλωσα στη Γερμανία. Ήμουνα μετανάστης στη Γερμανία από 2 χρονών ως 9 και εκεί πέρα γνώρισα Μακεδόνες. Ρε φίλε, γιατί το κάνετε αυτό και άλλη κριτική. Επειδή βλέπετε ότι οι κατάρρευση του πιάσανε και επειδή στη Σιτία τώρα έχετε πάρει τέτοιες ζημιές. Ναι, πάθαμε τέτοιες ζημιές όντως, αλήθεια είναι. Ναι. Επειδή είναι καταραμένος από τη φύση του και έχει βουλιάξει η Κρήτη. Εγώ θα έρθω στο λαϊκό δικαστήριο. Αλλά δηλαδή είναι δυνατόν το παρακαλάτε γονιπετής. Όταν ήμουν πιο μικρός, με κριτικές κυρίες, κοπέλες, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Μια χαρά ήταν οι γυναίκες. Οι άντρες ναι. Είναι λίγο βάρβαροι. Υπάρχουν και βάρβαροι δυστυχώς. Όμως αυτό που είπατε το ότι 9 στους 10 ή 8 στους 10 είναι κακοί άνθρωποι δεν αληθεύει. Δεν αληθεύει. Τον παπά που γνώρισα εδώ τον πάτε, όμως... τον κριτικό είναι παλίκαρος. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Άκου γύρμα το φίλε. τον ακούει τώρα Μελισσανίδης και λέει όχι, σιγά για... τα φλικ φλακ που έκανα. Μα αυτός ο κριτικός πάτερ που ήρθε εδώ με τον Καμόρα και τα είπαμε, τα ήπιαμε και μιλήσαμε, ενθουσιάστηκα. Με αυτόν τον άνθρωπο. Τι να πω. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη στην πολύ παθησιτία τώρα. Για να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γερός. Καλό βράδυ, γεια σας. Πλημμυρίσανε. Καλά δεν έχεις δει τι έγινε στην Κρήτη. Δεν βλέπω ειδήσεις. Εδώ και ένα μήνα η Κρήτη, ενώ έχει το καλύτερο κλίμα για να καταλάβεις οι Ρώσοι κοσμοναύτες, αστροναύτες. Πάνε εκεί και κάνουν κούρα. Πάνε εκεί, όχι, κάνουν αποσυμφόρηση. Ναι, πώς κούρα, κούρα αυτό, κάνουν, ναι, μετά από όταν είναι ένα διάστημα. Καλό κλίμα η Κρήτη. Όχι, δεν βρέχει συχνά. Σου ζουν 100 χρόνια, ρε. Εγώ με την προπόνηση που κάνω στην Κρήτη, άμα ζούσα, θα γινόμουν ένα ενώπιον. Θα μαζί μου για τις κουτιές. Δεν χρειάζεται. Δεν είχα πρόβλημα. Δεν θα... Απλά δεν μπορώ, θέλω όλοι γλυκάνισο μέσα μου. Θα σου βρουν αυτοί. Θα με βρουν. Άλλο, θα σε κάνω και κάτι. Κάνα ακόμα πάω και μετά. Κάνα κλέφτικο. Του λούμι στο ξύλο θα με κάνουν αυτά που του έχω πει. Και έχουν βουλιάξει. Χανιά, ρέθυμνο. Τα πάντα έχουν. Εγώ ένα όπλο ήθελα σιτία. Να πάω. Ψεύτικο δηλαδή αυτά τα. Σε δάγκωσε. Πώ το λέγανε αυτό που σε δάγκωσε. Ο Φιτζή Νεκτάριο. Όχι, δεν είναι Νεκτάριο. Ο Νεκτάριο, Νεκτάριο, το θυμάμαι εγώ. Και είχα πάει εκεί που δούλευε και κρυβότανε. Θα το βρω εγώ. Θα μου πεις και τι έγινε, άμα θα πάρω τα λεφτά πίσω. Ένα πασκαλιάτικο όπλο ήθελα να πάρω για το Πάσχα. Θα πάω στον Γαϊτάνο και θα πάρω. Που μοιάζει με τον Θανάση Δημόπουλο λίγο. Ο Γαϊτάνος. Του φέρνει λίγο. Πάνε στον κόσμο, ρε Γρηγόρη. Ναι. Άστο να πάει στην ευχή. Ναι. Ο Γαϊτάνος. Ναι. Ναι. Τι πάθατε σήμερα. Τι πάθαμε, καλά είμαστε. Τι. Εσύ, Γρηγόρη. Ναι. Μια χαρά είναι, τι. Το πρωί Άγιος Παΐσιος, το μεσημέρι προφήτης Μωάμου, το βράδυ Αλλάχ, κρεμάς, δέρνεις, κάνεις, τι είπατε. Χαλάσε, λέει, αγρίευσες πολύ. Χαλάρωσε λίγο. Κοιτάξτε,
χρωστάτε και ένα σαμάν από αυτό το... στον αυτόν, ρε. Ποιο να, ρε. Πώς το λένε, ρε, τον ποδοσφαιριστή που έπαιζε και στον ΠΑΟΚ. Ποιο να λέει. Στον ΠΑΟΚ που έπαιζε και στον Ηρακλή. Εσύ, Δημήτρη, σε τι κόσμο είσαι σήμερα, προσπαθώ να καταλάβω. Τι σε τι κόσμο είμαι εγώ, σε τι. Για τον Τάσο του Κατσαμπίλη. Τον Τάσο. Στον Τάσο, ναι. Εγώ, εγώ καταλαβαίνω τι λες, αλλά είσαι αλλού σήμερα. Εγώ είμαι αλλού. Ναι. Εσύ που είσαι, με σε ποιο Θεό πιστεύεις. Εγώ πιστεύω σε ένα Θεό και το έχω δηλώσει. Και ο Θεός, ο ποιος Θεός, ο Ορθόδοξος. Είναι Ορθόδοξος, λέει. Ε? Ο κόκκινος είναι ανορθόδοξος. Αυτός κρεμάει. Στη Τούμπα, κιόλας. Στη Τούμπα όχι, να πας αλλού. Η Τούμπα είναι Ορθόδοξη. Ε? Δεν μπορώ να σε νικήσω, είμαι ελάχιστος μπροστά σου. Μπροστά σου είμαι ελάχιστος, δεν μπορώ να σε νικήσω. Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Όταν ευρυάζετε αρπαζόσαστε, μην βάζετε τον Θεό μπροστά. Εσύ πιστεύεις ότι την ευρυάζουμε δηλαδή. Ε τι, εσύ είχες αγλέψει, δε. Εγώ, ό,τι ο Κάζης είπε να λέω πάντα ναι. Δεν ξέρω, εγώ λέω και όχι και ναι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, yeah. Να είστε καλά. Ναι. Δεν έχει κουπανίσει. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Ναι, ναι, ραπ. Γεια σου. Καλώς το φίλο μου. Έλα ραπ να σου πω κάτι. Να μου πεις. Να μαθαίνετε σαν θεολόγος που είμαι. Βεβαίως, επειδή είσαι θεολόγος, ναι. Όταν ένα παιδί. Ναι. Είναι μικρό. Μικρό είναι. Και θέλει κάποιος να το βαπτίσει. Θέλει. Δεν υπάρχει κανένας νόμος, κανένας κανόνας, κανένα τίποτα. Μεταξύ μας οι χριστιανοί εντάξει. Αλλά έρχεται κάποιος. Ενώ ο άλλος παντρεύτηκε στο δημαρχείο και δεν θέλει ο πάτερ να γίνει νόμος. Καταλάβατε. Είναι παράνομος ο πάτερ. Όχι, συγγνώμη, μπορώ να θέσω ένα θέμα. Ναι. Δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε. Ο πάτερ που πάτησε. Πάτησε στο ότι το ζευγάρι κάνει πολιτικό γάμο. Γιατί λογικά είναι βαθισμένοι οι άνθρωποι. Ποιο ζευγάρι. Κοιτάξτε, δεν βαφτίζει τον παντρεμένο. Βαφτίζει το μωρό. Καταλαβαίνετε. Όχι, μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσω. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτά που λέτε. Λέω ότι επειδή δεν είναι, όπως δεν υπάρχουν καλοί δημοσιογράφοι, δεν υπάρχουν και όλοι οι ιερείς δεν είναι καλοί. Εντάξει. Εγώ δεν είπα για καλός και κακός. Όχι, αυτός δεν γνωρίζει. Αυτό είναι παράτυπο. Ο ιερέας υποχρεούται από τη στιγμή που εμφανίζεται κάποιος να βαπτίσει ένα μωρό να το βαπτίσει. Υποχρεούται από τον κανόνα της Εκκλησίας. Μάλιστα. Εάν έρθουν 40 Γεια και σε πιάσαμε τώρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ναι. Μην φύγεις. Ναι. Αυτό με τη δωρεά οργάνων η Εκκλησία το ευλογεί. Φυσικά. Κάτσε λίγο ρε. Δωρεά οργάνων. Οργάνων. Κοιτάξτε, εκεί είναι κάτι καινοφανές. Η Εκκλησία, συγγνώμη, η θρησκεία μας και η Εκκλησία, ποια είναι η επίσημη θέση της για τη δωρεά οργάνων. Το ευλογεί. Κάτσε λίγο ρε. Είναι υπέρ ή κατά. Κανονικά πρέπει να είναι υπέρ. Βρέα, μα είναι υπέρ. Μισό λεπτό ρε φίλε. Ναι. Είναι υπέρ ή κατά. Ο Αναστασιάδης είπε ότι ήταν κατά. Ο Αναστασιάδης δεν ξέρει. Ρε ο Αναστασιάδης βρήκε εμπόδιο. Υπέρ είναι ρε σου. Άντε πάλι τα ίδια. Να βγει ένας επίσημος αρχιεπίσκοπος, τι διάλογο είναι εδώ, παπάς μεγάλος πως τους λένε αυτούς, ή ένας κληρικός που ξέρει, να μας δώσει μια απάντηση. Δέκα μέρες δεν ξέρουμε. Δεν έχει να πάρουν από τη Μητρόπολη να μας πούνε. Ισχύει αυτό. Εμείς η Εκκλησία το επιτρέπει. Εμείς, το ευλογεί κιόλα. Εμείς δεν το κατακρίνουμε, ούτε το σχολιάζουμε. Το ευλογεί. Δεν το ξέρω εγώ αυτό τι κάνει. Το λέω και ο θεολόγος, το ευλογεί. Δεν το λέω ο θεολόγος. Θέλω το. Άκου λίγο το θεολόγο. Επίσης. Οι άνθρωποι μπορεί να αρνηθούν, η Εκκλησία όχι. Κατάλαβε. Τι λέει, τι λέει. Οι άνθρωποι μπορεί να αρνηθούν, η Εκκλησία όχι. Είναι άνθρωποι. Εδώ βαπτίζαμε ειδωλολάτρες, βαπτίζαμε ανθρώπους. Ένα ιερέα που δεν ξέρει. Ρε χριστιανέ μου, ο νόμος τι λέει. Το επιτρέπει. Ο ιερέας που το απαγορεύει. Δεν υπάρχει νόμος που απαγορεύει. Θέλω επίσημη θέση της Εκκλησίας για το θέμα. Γιατί είναι σοβαρό. Από τη στιγμή που έρχεσαι στο Ραπτόπουλο και θες να βαπτίσει δυο μωρά, εγώ θα σε δεχτώ στην Εκκλησία. Εσύ εμένα. Βεβαίως. Πάντα μωρά. Άμα θέλεις να βαπτίζεις. Κλείσε φίλε. Θα αρνηθώ. Είναι δυνατό αυτό το πράγμα. Κλείσε γλυκό αγόρι. Γλυκό αγόρι. Ναι. Ναι, γεια σας. Αχ, χρυσό μου. Βούλα πλατιπόδαμη, τι κάνετε αγόρι. Καλά, τρελά κορίτσι εσύ. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον Κωστή που το είχε πει στη Μαρμίτα. Ναι. Είχε πει ότι αν ήταν γυναίκα και είχε έναν άντρα όταν γυρνούσε στο σπίτι. Μη το πεις τι είπα. Τι θα του κάνει. Κωστή. Μασάζ τα πόδια. Κάτι παρόμοιο. Και ποια διαφορά με τώρα. Είπα,
Είπα ότι η έξυπνη γυναίκα, όταν έρχεται ο άντρας στο σπίτι, πρώτα του κάνει κάτι και μετά αν του λέει ήρθε η ΔΕΗ, το παιδί δεν πήγε καλά στο σχολείο κτλ. Αυτό είχα πει εγώ. Αλλά δεν θα το πεις πώς το είπα, γιατί εκεί είναι πιο ελεύθερα. Μπορεί να τα πούμε πιο ελεύθερα. Εδώ είναι πιο σοβαρά να πούμε. Για να το πεις και να το εξερνίζεις, πρέπει να έχεις πείρα από αυτό. Ναι, εντάξει. Μη. Αυτός έχει και πείρα και μπύρα έχει. Εγώ θέλω να πω, επειδή βγαίνουν πολλές δουλειάρες στο ραδιόφωνο, βγαίνει ένα ερακλητζό από τη Γερμανία που είναι ερωτικός μετανάστης με ένα βαρκάρι και παίρνει και λέει κορτή που τρώει μπριζόλις με το τοτό μου. Και τι δηλαδή, τι θέλει να μας πει τώρα αυτό. Δηλαδή ένα αγόρι της προκοπής του Ρίγα πέσαν όλοι το φάνε, δεν κατάλαβα. Τι λέει τώρα αυτό. Έμαθα όμως ότι έχεις κόντρα. Κόντρα εγώ με τον τοτό. Με μια Κινέζα όμορφη και από καλό σπίτι. Θα σου πω κάτι αλλά μεταξύ μας. Ναι. Εδώ θα μείνει. Είχαμε πάει σε ένα room garden στο Hong Kong για τις δουλειές. Ήταν εκεί ένα αγοράκι πιο γλυκό από μένα. Αλλά έκανα τα στραβά μάτια γιατί λέω εντάξει μωρέ, θα με παντρευτεί ο άτιμος. Θα σε αποκαταστήσει, ναι. Μια βραδιά δεν είναι τίποτα. Έχουμε μπροστά μια ζωή που καεί, απατονέται. Έτσι κι αλλιώς οι Κινέζοι ξέρουν και τα προσόντα δεν θυμίζονται. Λέω τι να καταλάβει μωρέ. Είναι σαν να πει και με τον Κώστα είναι. Δεν είναι κάτι της προκοπής. Άτριχο είναι, κοτούλικο είναι. Ατσούμπαλο είναι, προσόντα δεν έχει. Έχει πολλά λεφτά όμως! Πάλι σε μένα θα γυρίσει. Ναι, αλλά με τα λεφτά δεν αγοράζει η απόλαυση. Κατάλαβες. Πέστας αυτή τη φαλακρή. Με τα λεφτά αγοράζει τα κότερα, αγοράζει τα αυτά, αλλά την απόλαυση, Γρηγόρη μου, το πάθος. Το how to ride a train, ρε παιδί μου. Εγώ δεν έχω δοκιμάσει αυτά τα αθλήματα, δεν ξέρω τι να σου. Ο μπαϊσέξουλας δίπλα μου μπορεί να... Ξέρεις τι μου λέει, μια δοκιμή θα σε πείσει, λέει. Αφού πήγε πάνω στο βουνό το Άγιο και δεν δοκίμασε τον νέκταρ, τον καλό Θεό εκεί, ο Γρηγόρης, τι να κάνουμε τώρα. Έχει διατελέσει στον τρενοστέ, στο τρενάκι. Αυτό δεν είναι εκπομπή, αυτή είναι η εκπομπή, το κλουβί με τις. Ρώτα τον Κωστή που ξέρει από τρένωσε. Έχει κάνει οδηγό στο τρενάκι, ξέρει να σου πει. Οδηγό. Τη μηχανή έκανε, τη μηχανή. Εγώ το παρακαλούσαμε να πάει τελευταίο βαγόνι και έλεγε όχι, εγώ έχω δίπλωμα επαγγελματικό, θα είμαι μπροστά. Δεν μας άφηνε να πάει άλλο μπροστά. Γεια σου, μωρή τρελή, πρέπει να κλείσουμε. Γεια σου. Λοιπόν. Τον έκανε ρόμπα ο Τωτός. Ο ίδιος ο Χριστόδουλος είχε πάει στην Αμερική για να κάνει μεταμόσχευση ύπατος, κύριε Ραπτόπουλο. Άλλο. Όταν είδε τα σκούρα, φυσικά. Εγώ δεν λέω για αυτόν τον άνθρωπο. Σου απαντάει. Και ήταν και άξιος. Δεν πήρα επίσημη απάντηση θεσμικά. Εγώ τι ήμερα είναι επίσημος. Εσύ δεν είσαι κανένας επίσημος. Θεσμικά δεν πήρα απάντηση από την επίσημη εκκλησία. Δηλαδή, για ό,τι εάν θέματα... ευλογεί τη μεταφορά οργάνων. Συγγνώμη, για ό,τι εσύ είσαι επίσημος. Δηλαδή, ό,τι θέματα λέμε εδώ. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ ξέρω. Ναι, εσύ μπορεί να ξέρεις λάθος. Ξέρω σωστά. Θέλω μια επίσημη τοποθέτηση, αύριο μεθαύριο, όποτε είναι. Και την ευλογεί και προτρέπει να είστε δωρητές σώματος, ναι, να είστε. Ναι. Το λέει η Εκκλησία. Ναι. Πότε το είπε. Πότε το είπε. Το προτρέπει. Το είπε. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν το βλέπω. Λοιπόν. Δεν το βλέπω. Φαρδέλας ή Φαρδελάς Ηρακλής. Φαρδέλας. Καστανιώτη.